Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τη φόρτιση του εδάφους υπό αστράγγιστες συνθήκες. Πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί τις περισσότερες φορές το έδαφος φορτίζεται υπό αστράγγιστες συνθήκες, όπως θα δείτε. Γιατί συνήθως μια άργυλος, που συνήθως το έδαφος είναι αργυλικό, θέλει πάρα πολύ χρόνο για να στραγγίξει και συνεπώς η φόρτιση του εδάφους υπό τις συνθήκες της συνήθης, δηλαδή κατασκευή μιας γέφυρας, κατασκευή μια πολυκατοικίας κλπ, η οποία κρατάει 1-2 χρόνια, αυτός ο χρόνος, αυτή η χρονική διάρκεια των 1 ή 2 ετών είναι μικρή για την στράγγιση, δηλαδή η στράγγιση του εδάφους απαιτεί, ξέρω εγώ, 10, 20, 30 χρόνια, 50 χρόνια, οπότε τα 1-2 χρόνια πάρα πολύ λίγο, άρα το έδαφος αποκρίνεται αστράγγιστα. Άρα λοιπόν η συμπεριφορά του εδάφους υπό αστράγγιστες συνθήκες είναι πάρα πολύ χρήσιμη για όλες τις κατασκευές. Και θα δείτε ότι το έδαφος έχει πολύ διαφορετική συμπεριφορά, συνήθως έχει πολύ μικρότερη αντοχή και μεγαλύτερη παραμορφωσιμότητα βέβαια, από ό,τι στις στραγγισμένες συνθήκες. Άρα η κρίσιμη φόρτιση είναι η αστράγγιστη. Και θα μου πείτε γιατί την αφήσαμε τελευταία. Την αφήσαμε τελευταία γιατί είναι πιο δύσκολη. Έπρεπε δηλαδή να αποκτήσετε εμπειρία από την εδαφομηχανική σε όλα τα προηγούμενα για να καταλάβετε την αστράγγιστη φόρτιση. Εδώ λοιπόν στη διαφάνεια αυτή που βλέπετε έχω ένα πέδιλο εδώ αριστερά, ένα επιφανειακό πέδιλο, το βλέπετε και εδώ δεξιά, το οποίο φορτίζει το έδαφος. Λόγω του φορτίου του πεδίλου, σε ένα εδαφικό στοιχείο, αυτό το κόκκινο που βλέπετε εδώ κάτω από το πέδιλο, και υπάρχουν άπειρα τέτοια στοιχεία, έτσι, επιβάλλεται μία κατακόρυφη τάση ΔΣ1, μία οριζόντια τάση ΔΣ3 και αναπτύσσεται και μία υπερπίεση πόρων ΔΙ. Τώρα, γιατί αναπτύσσεται υπερπίεση πόρων ΔΙ, είπαμε ότι στη φόρτιση των αργυλικών κυρίως εδαφών, όταν επιβάλλω το φορτίο, το οποίο γίνεται σε ένα χρόνο, ξέρω εγώ, 1-2 έτη, είναι πολύ μικρός αυτός ο χρόνος σε σχέση με το χρόνο που απαιτείται για τη στράγγιση της αργύλου, οπότε η φόρτιση είναι συνήθως αστράγγιστη ή τουλάχιστον μερικώς στραγγισμένη. Δηλαδή μπορεί το ΔΙ, αν το επιβάλλω πάρα πολύ γρήγορα, να έχει μια τιμή. Αν το επιβάλλω λοιπόν λίγο αργότερα θα έχει μια λίγο μικρότερη τιμή, αλλά θα υπάρχει κάποιο ΔΙ. Μόνο αν το φορτίο επιβληθεί πάρα πολύ αργά, τότε αυτό το ΔΙ θα είναι 0. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να επιβληθεί πάρα πολύ αργά για να είναι το ΔΙ 0. Δηλαδή, ξέρω εγώ, της τάξης των 10-20 ετών. Συνήθως οι κατασκευές μας δεν κρατάνε τόσο πολύ. Άρα λοιπόν τις περισσότερες φορές αναπτύσσεται κάποιο ΔΙ, το οποίο συνήθως είναι κοντά στην αστράγγιστη φόρτιση, μερικές φορές είναι λίγο λιγότερο, αν ας πούμε ο χρόνος κατασκευής είναι, ξέρω εγώ, 3-4-5 χρόνια. Έτσι. Τώρα, κατά την αστράγγιστη φόρτιση, όταν λέμε αστράγγιστη φόρτιση, εννοούμε μία φόρτιση στην οποία δεν επιτρέπουμε στράγγιση. Άρα δηλαδή είναι μία ακραία περίπτωση που είπαμε ότι είναι συνηθισμένη όμως. Δηλαδή όπου το ΔΙ το οποίο αναπτύσσεται αντιστοιχεί στην πλήρως αστράγγιστη φόρτιση. Και πλήρως αστράγγιστη φόρτιση σημαίνει ότι δεν προλαβαίνει να φύγει καθόλου νερό. Άρα ο όγκος του εδάφους παραμένει σταθερό. Αυτό είναι η βασική αρχή. Όταν λέμε αστράγγιστη φόρτιση, σημαίνει ότι το νερό δεν προλαβαίνει να φύγει. Άρα ο όγκος του εδάφους παραμένει σταθερός. Γιατί ο όγκος παραμένει σταθερός? Διότι το έδαφος είναι ασυμπίεστο. Αποτελείται από κόκκους οι οποίοι είναι πρακτικώς ασυμπίεστοι και από νερό το οποίο είναι επίσης ασυμπίεστο. Άρα ο μόνος τρόπος για να συμπιεστεί το έδαφος είναι να φύγει νερό. Αλλά είπαμε εμείς ότι στην αστράγγιστη φόρτιση δεν φεύγει νερό, άρα ο όγκος του εδάφους παραμένει σταθερός επειδή δεν φεύγει νερό. Έτσι, αυτή είναι η αστράγγιστη. Τώρα θα μου πείτε και τι κάνουμε αν γίνεται μερική στράγγιση, δηλαδή αν φεύγει λίγο νερό αλλά όχι πάρα πολύ. Αυτό το φαινόμενο λέγεται στερεοποίηση και θα το δείτε στην εδαφομηχανική 2. Έτσι, αλλά σας λέω ότι η πιο συνήθις περίπτωση είναι η πλήρως αστράγγιστη φόρτιση. Ωραία. Τώρα, αν μπορεί να μας πει κάποιος, ας πούμε για παράδειγμα, αν το έδαφος έχει και αέρα, τι γίνεται? Όλα τα εδάφη δεν είναι πλήρως κορεσμένα, δηλαδή τα εδάφη καμιά φορά, αν και συνήθως είναι πλήρως κορεσμένα, δηλαδή στο 95% των περιπτώσεων είναι πλήρως κορεσμένα. Άρα το έδαφος έχει νερό και έδαφος, δεν έχει αέρα. Αν υποθέσουμε ότι έχει και αέρα, τι θα συμβεί? Δηλαδή φορτίζω αυτό το πέδιλο και το έδαφος έχει και αέρα, δηλαδή είναι κόκκι, νερό και αέρα. Και αέρας, τι θα γίνει? Μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Αυτό που θα γίνει είναι ότι το έδαφος θα συμπιεστεί
στην αναλογία που υπάρχει ο αέρας. Δηλαδή, αν ο αέρας, ας πούμε, είναι 2% του συνολικού όγκου, ξέρω εγώ, ένα κυβικό μέτρο, έχει 2% αέρα. Τότε θα μπορεί το έδαφος να συμπιεστεί μέχρι 2%. Δεν είναι σίγουρο θα συμπιεστεί 2%. Το έδαφος θα αρχίσει να συμπιέζεται ανάλογα με τη συμπιεστότητά του, με το μέτρο ελαστικότητας. Μπορεί να συμπιεστεί μέχρι 2%. Δηλαδή να συμπιέζει τον αέρα. Ο αέρας συμπιέζεται, είναι συμπιεστός, έτσι. Από εκεί πέρα όμως, αν θέλει το έδαφος να συμπιεστεί πάνω από 2% λόγω του μέτρου ελαστικότητας, τότε θα συμπιεστεί το 2% που είναι ο αέρας και το έδαφος θα μετατραπεί σε πλήρως κορεσμένο. Από τη στιγμή που θα γίνει πλήρως κορεσμένο, μετά δεν μπορεί να αλλάξει άλλο όγκος του και συνεπώς από εκεί και πέρα θα συμπεριφερθεί αστράγγιστα. Άρα θα έχω μια περίεργη κατάσταση όπου στην αρχή το έδαφος θα συμπιεστεί μέχρι να γίνει αστράγγιστο, μέχρι να γίνει πλήρως κορεσμένο και μετά από εκεί και πέρα θα συμπεριφέρεται αστράγγιστα. Έτσι. Φαντάζομαι ότι επικοινωνούμε, με ακούτε υποθέτω. Έτσι. Ας γράψει κάποιος κάτι αν γίνεται, γιατί είχα μια διακοπή στο ίντερνετ πριν από λίγο. Ναι, σας ακούω κανονικά. Ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν είπαμε και τι γίνεται αν το έδαφος είναι μερικώς κορεσμένο. Πάμε να δούμε τώρα την αστράγγιστη φόρτιση. Έτσι, παρακαλώ δώστε λίγο προσοχή σήμερα γιατί είναι λίγο δύσκολο το μάθημα, θέλει προσοχή. Λοιπόν, όταν λέμε αστράγγιστη φόρτιση εννοούμε το εξής. Θυμάστε, σας έχω ξαναδείξει αυτό το σχήμα, είναι η τριαξονική δοκιμή. Αυτό εδώ το πορτοκαλί που φαίνεται είναι το δοκίμιο, το οποίο είναι μέσα σε μια ελαστική μεμβράνη και έτσι διαχωρίζεται από το νερό της κυψέλης. Γύρω-γύρω είναι η κυψέλη, η οποία ασκεί στο δοκίμιο αυτή την τάση σίγμα 3. Και επίσης ασκεί και μια κατακόρυφη τάση, η οποία είναι επίσης σίγμα 3, εκτός εάν στο δοκίμιο επάνω ακουμπήσει και αυτό το έμβολο και του ασκήσει μια πρόσθετη τάση. Στην αρχή δηλαδή, το έμβολο δεν ακουμπάει πάνω στο δοκίμιο, οπότε ασκείται γύρω-γύρω το σίγμα 3. Κάποια στιγμή ακουμπάει και το έμβολο και έτσι αυτό το σίγμα 3 αυξάνεται και γίνεται σίγμα 1 μεγαλύτερο του σίγμα 3. Άρα συνήθως σίγμα 1 είναι πιο μεγάλο από το σίγμα 3 επειδή ακουμπάει και το έμβολο. Έτσι με το έμβολο πιέζουμε το δοκίμιο μέχρι να στοχίσει. Τώρα το δοκίμιο αυτό που είναι μέσα συνδέεται υδραυλικά με ένα σωλήνα από εδώ από κάτω με τη δεξιά πλευρά, αυτή που βλέπετε εδώ κάτω δεξιά. Γιατί δεν δείχνει το... Δεν βλέπετε τον κέρσορα από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν φαίνεται ο κέρσορας? Για να δω λίγο. Δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν βλέπετε τον κέρσορά μου. Δυστυχώς. Λοιπόν, δεν πειράζει. Το δοκίμιο αυτό λοιπόν έχει ένα σωλήνα στην κάτω πλευρά. Δεν μπορεί να γίνει έτσι όμως. Θα το σταματήσω να το ξεκινήσω πάλι από την αρχή για να δείτε τον κέρσορα. Συγγνώμη, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, παιδιά. Νομίζω ότι τώρα βλέπετε τον κέρσορα, έτσι δεν είναι? Τον βλέπετε. Λοιπόν, στην αστράγγιστη φόρτιση λοιπόν όπως είπαμε, το δοκίμιο αυτό επικοινωνεί υδραυλικά από τη βάση του με ένα σωληνάκι στο οποίο υπάρχει μια βαλβίδα. Όταν αυτή η βαλβίδα είναι ανοιχτή, τότε όπως φορτίζεται το δοκίμιο μπορεί το νερό να φύγει και να αλλάξει ο όγκος του δοκιμίου. Αυτή λέγεται στραγγισμένη φόρτιση. Και στη στραγγισμένη φόρτιση η πίεση του νερού των πόρων είναι σταθερή, αλλά ο όγκος του δοκιμίου είναι μεταβλητός. Επικοινωνούμε, έτσι, με ακούτε και βλέπετε και τον κέρσορα, υποθέτω. Λοιπόν... Ναι, τώρα φαίνεται. Ωραία, συγγνώμη. Λοιπόν, υπάρχει όμως και άλλη περίπτωση. Να κλείσω αυτή τη βαλβίδα, οπότε άμα κλείσω αυτή τη βαλβίδα, τότε όπως συμπιέζω το δοκίμιο αυτό, αν έχει μια τάση να μικρύνει τον όγκο του, θα προσπαθήσει να διώξει νερό. Αν όμως η βαλβίδα είναι κλειστή, δεν μπορεί να φύγει νερό. Άρα στην πραγματικότητα έχω μια αστράγγιστη φόρτιση. Τεχνητά αστράγγιστη. Δηλαδή,
Το νερό προσπαθεί να φύγει, αλλά επειδή έχω κλείσει τη βαλβίδα, δεν μπορεί να φύγει. Τώρα στο φυσικό πρόβλημα, όταν έχουμε το φυσικό πρόβλημα, πώς επιτυγχάνουμε το έδαφος να είναι αστράγγιστο? Αφού εκεί πέρα δεν υπάρχει βαλβίδα για να κλείσω, το έδαφος είναι μεγάλο, είναι ελεύθερο. Εκεί το επιτυγχάνουμε επειδή το έδαφος έχει μεγάλες διαστάσεις. Δηλαδή για να μπορέσει εκεί να φύγει το νερό, πρέπει να κινηθεί σε ένα μεγάλο μήκος διαδρομής, μέτρων ή δεκάδων μέτρων για να μπορέσει να διαφύγει. Ενώ εδώ στο δοκίμιο είναι πάρα πολύ μικρό. Αυτό το δοκίμιο, είπαμε, έχει ένα πλάτος, μια διάμετρο 37 χιλιοστά και ένα ύψος διπλάσιο, δηλαδή περίπου 70 χιλιοστά, 7 πόντους. Άρα είναι μικρό το δοκίμιο. Άρα λοιπόν, αν δεν έκλεινα τη βαλβίδα, τότε θα προλάβαινε να φύγει το νερό, επειδή είναι μικρές οι διαστάσεις. Γι' αυτό κλείνω τη βαλβίδα, επειδή είναι μικρές οι διαστάσεις, να προσομοιώσω αστράγγιστες συνθήκες. Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν κλείσω τη βαλβίδα, τότε ο όγκος του δοκιμίου δεν μπορεί να αλλάξει. Όταν δεν μπορεί να αλλάξει ο όγκος του δοκιμίου, το νερό προσπαθεί να φύγει, δεν μπορεί να φύγει και έτσι αυξάνει η πίεσή του. Άρα λοιπόν, αν το έδαφος έχει μια τάση να μειώσει τον όγκο του, τότε επειδή δεν μπορεί να μειώσει τον όγκο, αυξάνει η πίεση του νερού. Αν το έδαφος, και υπάρχουν κάποια εδάφη που θέλουν να αυξήσουν τον όγκο, τα πυκνά εδάφη όπως λέγαμε χθες, έχουν τάση να αυξήσουν τον όγκο τους. Τότε προσπαθεί να ρουφήξει νερό για να αυξήσει τον όγκο, δεν μπορεί να ρουφήξει νερό γιατί είναι κλειστή η βαλβίδα, άρα μειώνεται η πίεση του νερού, είναι σαν μια αναρρόφηση. Τα είχαμε πει και χθες αυτά τα πράγματα, έτσι. Τώρα στην αστράγγιστη φόρτιση, εγώ έχω κλειστή τη βαλβίδα και συνεπώς αναπτύσσεται μια πίεση νερού ΔΕΛΤΑ U. Και έτσι αναπτύσσεται, όταν επιβάλλω τις τάσεις και έχω το ΔΣ1 και το ΔΣ3, υπάρχει μια μεταβολή των ενεργών τάσεων που είναι ΔΣ1 μείον ΔΕΛΤΑ U και ΔΣ3 μείον ΔΕΛΤΑ U. Άρα έχω τις ολικές τάσεις που είναι ΔΣ1 και ΔΣ3 λόγω του φορτίου, έτσι, λόγω του φορτίου, και τις ενεργές τάσεις οι οποίες είναι ΔΣ1 το νούμενο και ΔΣ3 το νούμενο. Εντάξει. Στην αστράγγιστη φόρτιση λοιπόν το ΔΕΛΤΑ U είναι μεταβλητό, αναπτύσσεται από μόνο του το ΔΕΛΤΑ U. Έτσι, πώς αναπτύσσεται? Αναπτύσσεται λόγω της ανάγκης να διατηρηθεί ο όγκος σταθερός. Αυτή η συνθήκη δηλαδή στην ελαστικότητα ή στην μη ελαστικότητα δημιουργεί μία πίεση πόρων. Επειδή δεν μπορεί να αλλάξει ο όγκος. Δηλαδή λέει το έδαφος, προσπαθώ να αλλάξω τον όγκο μου, δεν μπορώ να τον αλλάξω, γι' αυτό θα δημιουργήσω μια πίεση νερού κατάλληλη, ώστε οι ενεργές τάσεις που θα δημιουργηθούν να αντιστοιχούν σε μηδενική μεταβολή του όγκου. Εντάξει. Άρα λοιπόν, σε μια γενική περίπτωση, όπως βλέπετε εδώ αριστερά, έχω μια αρχική κατάσταση με αρχικές τάσεις σίγμα V0, σίγμα H0. Έχω μια πρόσθετες τάσεις δέλτα σίγμα V και δέλτα σίγμα H λόγω του πεδίλου. Και το αποτέλεσμα αυτών είναι μια τελική κατάσταση ολικών τάσεων και με μια πίεση πόρων U, όπου το U είναι το U0 συν ΔΕΛΤΑ U. Έτσι, ΔΕΛΤΑ U είναι η μεταβολή της πίεσης πόρων, αλλά υπήρχε και μια αρχική πίεση πόρων. Πού οφείλεται η αρχική πίεση πόρων? Είναι υδροστατική. Δεν είχαμε πει ότι μέσα στο νερό υπάρχει μια στάθμη υδροφόρου ορίζοντα και υπάρχει μια υδροστατική πίεση που είναι το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα επί το ειδικό βάρος κλπ. Αυτό είναι το U0. Αυτό το ΔΕΛΤΑ U που βλέπετε εδώ πέρα είναι το ΔΕΛΤΑ U λόγω. Ένα λεπτό. Είναι το ΔΕΛΤΑ U λόγω του φορτίου. Εντάξει. Άρα λοιπόν αναπτύσσεται αυτό το U που είναι U0 συν ΔΕΛΤΑ U και μετά με την πάροδο του χρόνου, αν περάσουν 20, 30, 40 χρόνια, θα εξαφανιστεί αυτό το U και θα μεταπέσει στο U0. Δηλαδή η πίεση πόρων θα ξαναγίνει ίση με την, θα ξαναγίνει ίση με την αρχική, με την υδροστατική. Άρα λοιπόν η πίεση πόρων θα αυξηθεί λόγω του φορτίου κατά ΔΕΛΤΑ U και θα γίνει U0 συν ΔΕΛΤΑ U που είναι ίσο με το U και μετά με την πάροδο του χρόνου το ΔΕΛΤΑ U θα γίνει 0, άρα το U θα γίνει ίσο με το U0. Αυτή η τελική κατάσταση εδώ πέρα είναι η τελική κατάσταση μετά από πάρα πολύ χρόνο, δηλαδή μετά από 40, 50, 100 χρόνια. Ενώ αυτή εδώ η κατάσταση που βλέπετε είναι αμέσως μετά τη φόρτιση, τα πρώτα χρόνια. Και το φαινόμενο της βαθμιαίας
εκτόνωση των πιέσεων πόρων λέγεται στερεοποίηση και θα το δείτε στο επόμενο, στο επόμενο μάθημα, στο εδαφομηχανική 2. Έτσι. Τώρα, για να δούμε πόση είναι αυτή η πίεση πόρων στην αστράγγιστη φόρτιση. Αν θυμάστε με τη θεωρία ελαστικότητας, θα κάνω την παραδοχή της θεωρίας ελαστικότητας. Το έδαφος συμπεριφέρεται δηλαδή σύμφωνα με τη θεωρία ελαστικότητας. Αν θυμάστε, αυτές είναι οι σχέσεις θεωρίας ελαστικότητας. Έχουμε τις παραμορφώσεις εχ, εψ, και εψ. Αν προσθέσω αυτές τις τρεις σχέσεις, τότε το αριστερό μέλος είναι το ΔΕΧ συν ΔΕΨ συν ΔΕΨ. Αυτή όμως είναι η ογκομετρική παραμόρφωση, είναι η μεταβολή του όγκου, εξορισμού. Άρα λοιπόν το αριστερό μέρος είναι η μεταβολή του όγκου. Να, το βλέπετε εδώ. Το δεξιό μέλος έχει κάποια ΔΣ, τα οποία άμα τα αθροίσω δίνουν ΔΣΧ το νούμενο συν ΔΣΨ το νούμενο συν ΔΣΖ το νούμενο. Δια 3Κ, όπου το Κ είναι το μέτρο συμπιέσεως. Είναι ένας αριθμός ο οποίος εξαρτάται από το μέτρο ελαστικότητας και από το λόγο του Πουασόν. Έτσι. Τα είχαμε πει σε προηγούμενο κεφάλαιο αυτά. Τώρα όμως οι ενεργές τάσεις είναι ολική μείον πίεση πόρων. Άρα άμα εδώ αντί για ενεργό βάλω ολική μείον πίεση πόρων, εδώ ολική μείον πίεση πόρων και εδώ ολική μείον πίεση πόρων, εμφανίζονται οι ολικές, βλέπετε δέλτα σίγμα χ συν δέλτα σίγμα ψ συν δέλτα σίγμα ζ, ολικές, μείον τρεις φορές την πίεση πόρων. Γιατί δεν εμφανίζεται 3 εδώ, γιατί υπήρχε ένα 3 στον παρονομαστή. Αυτό το 3K έφυγε. Δηλαδή είναι 3 φορές διά 3K. Εντάξει. Άρα λοιπόν βγαίνει η ογκομετρική παραμόρφωση αριστερά να ισούται με αυτό εδώ το δεξιό τμήμα. Αν η φόρτιση είναι αστράγγιστη, η ογκομετρική παραμόρφωση είναι 0. Άρα αυτό το αριστερό μέλος είναι 0. Άρα βλέπετε ότι από το δεξιό μέλος που θα γίνει 0, μπορώ να υπολογίσω την πίεση πόρων. Η πίεση πόρων θα είναι το 1 τρίτο του ΔΣΧ συν ΔΣΨ συν ΔΣΖ. Το βλέπετε, το έχω γράψει εδώ πέρα κάτω. Η πίεση πόρων λοιπόν είναι 1 τρίτο του ΔΣΧ συν ΔΣΨ συν ΔΣΖ. Αυτή είναι η πίεση πόρων που αναπτύσσεται στην αστράγγιστη φόρτιση, εάν θεωρήσω γραμμική ελαστικότητα. Και γιατί γράφω ΔΣ1, ΔΣ2 και ΔΣ3, γιατί αυτές είναι οι κύριες τάσεις. Ξέρουμε ότι το Χ συν Ψ συν Ζ είναι ίσο με το 1 συν 2 συν 3. Είναι η λεγόμενη πρώτη αναλύωτος των τάσεων, αν θυμάστε από τη μηχανική. Έτσι, δηλαδή το άθροισμα των τριών κυρίων τάσεων ισούται με το άθροισμα των, των τάσεων στη Χ, στη Ψ και στη Ζ. Είναι μια βασική αρχή των τανιστών αυτό. Η πρώτη αναλύωτος των τάσεων, το άθροισμα των τριών ορθών συνιστοσών. Ωραία. Άρα λοιπόν με αυτό τον τύπο μπορώ να υπολογίσω την πίεση πόρων που αναπτύσσεται κατά την αστράγγιστη φόρτιση με την παραδοχή ότι το έδαφος συμπεριφέρεται γραμμικώς ελαστικά. Εδώ λοιπόν σε αυτή τη διαφάνεια θα δούμε τι συμβαίνει αν το έδαφος δεν συμπεριφέρεται γραμμικώς ελαστικά. Εντάξει. Εδώ επάνω απλώς σας επαναλαμβάνω αυτό που είχα πει προηγουμένως, ότι αναπτύσσεται αυτό το ΔΙ. Αυτό το ΔΙ με ενδιαφέρει να υπολογίσω. Το ΔΙ δηλαδή λόγω του πεδίλου, λόγω του φορτίου. Αυτό εδώ το ΔΙ θέλω να υπολογίσω. Κοιτάξτε πώς θα το κάνω αυτό. Λέω λοιπόν ότι στο έδαφος ασκείται ένα ΔΣ1 και ένα ΔΣ3, το οποίο προκαλεί το ΔΙ. Εδώ κάτω λοιπόν θα εφαρμόσω αυτό το ΔΣ1 και το ΔΣ3, αυτό εδώ δηλαδή το επαναλαμβάνω εδώ πέρα κάτω. Και το χωρίζω σε δύο κομμάτια, λέω ίσον κάτι συν κάτι άλλο. Το ΔΣ1 και ΔΣ3 εδώ το χωρίζω ως εξής. Επιβάλλω καταρχήν ένα ΔΣ3 παντού. Δηλαδή γύρω γύρω επιβάλλω ΔΣ3. Και μετά στον κατακόρυφο άξονα, εδώ δηλαδή, επιβάλλω ΔΣ1 μείον ΔΣ3. Αφού έχω επιβάλει ΔΣ3 παντού και μετά επιβάλλω μόνο στον κατακόρυφο άξονα ΔΣ1 μείον ΔΣ3, το άθροισμα αυτών των δύο είναι αυτό, δηλαδή εκείνο, το ΔΣ1 και το ΔΣ3. Καταλαβαίνετε. Και έρχομαι και λέω τώρα. Εγώ θέλω να βρω την πίεση πόρων, να το ΔΙ, που οφείλεται στο ΔΣ1 και στο ΔΣ3. Αυτό λέω θα είναι η πίεση που οφείλεται σε αυτό, η πίεση πόρων που οφείλεται σε αυτό και η πίεση πόρων που οφείλεται σε αυτό, αφού είναι το άθροισμα. Η πίεση πόρων που οφείλεται στο ΔΣ3, αφού επιβάλλω μία ομοιόμορφη τάση παντού ΔΣ3, το έδαφος δεν παραμορφώνεται, είπαμε. Άρα αφού δεν παραμορφώνεται το έδαφος και είναι και ισότροπη η φόρτιση, ό,τι πίεση βάζω παραλαμβάνεται από πίεση πόρων. Άρα το ΔΙ που αναπτύσσεται λόγω αυτής της φόρτισης είναι ίσο με το ΔΣ3. Ωραία. Πρέπει να προσθέσω και την πίεση πόρων που αναπτύσσεται από αυτή την τάση. Κοιτάξτε, είναι εύκολο να καταλάβει κανένας ότι αφού επιβάλλω μία τάση ΔΣ1 μείον ΔΣ3,
Η πίεση πόρων που θα αναπτύσσετε θα είναι ανάλογη αυτής της τάσης. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η τάση, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πίεση πόρων. Ακόμα και αν δεν είναι γραμμικό το έδαφος. Εντάξει, όταν λέω ανάλογη, δεν σημαίνει ευθέως ανάλογη, θα εξαρτάται από αυτή την τάση. Ωραία. Άρα λοιπόν υπολόγισα στην πραγματικότητα την πίεση πόρων. Γιατί η πίεση πόρων είναι δέλτα σίγμα 3, αυτό εδώ, συν α επί δέλτα σίγμα 1 μείον δέλτα σίγμα 3. Το α είναι η αναλογία, δηλαδή αυτό που είπα ότι το δέλτα U εξαρτάται από το δέλτα σίγμα 1 μείον δέλτα σίγμα 3. Και το α δεν είναι υποχρεωτικό να είναι σταθερό, μπορεί να είναι μεταβλητό. Αν το έδαφος είναι μη γραμμικό θα είναι μεταβλητό. Πάντως θα υπάρχει κάποιο α, ένα συντελεστής αναλογίας ας πούμε, ώστε να μας δίνει μία πίεση πόρων που να εξαρτάται από το δέλτα σίγμα 1 μείον δέλτα σίγμα 3. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν στην πραγματικότητα έχω αυτή τη σχέση που βλέπετε εδώ πέρα κάτω, η οποία λέει ότι το δέλτα U στην αστράγγιστη φόρτιση είναι δέλτα σίγμα 3 συν α επί δέλτα σίγμα 1 μείον δέλτα σίγμα 3. Πώς σχετίζεται αυτή η σχέση με αυτήν εδώ πέρα τη σχέση που είχα πει προηγουμένως? Αυτή η σχέση που είχα πει προηγουμένως, εδώ 1 τρίτο δέλτα σίγμα 1 συν δέλτα σίγμα 2 συν δέλτα σίγμα 3, είναι η σχέση που ισχύει αν το έδαφος είναι γραμμικό σε ελαστικό. Αυτή η σχέση εδώ πέρα ισχύει γενικά, χωρίς να είναι υποχρεωτικά γραμμικό σε ελαστικό, έτσι. Αυτή η σχέση λοιπόν εδώ πέρα λέγεται σχέση του Σκέμπτον. Το α λέγεται παράμετρος του Σκέμπτον. Γιατί την επινόησε ο Σκέμπτον. Ο Σκέμπτον ήταν καθηγητής στο Imperial College στη δεκαετία του 50-60. Εκεί το βρήκαν αυτό το πράγμα. Ωραία. Τώρα, ο Σκέμπτον λοιπόν έγραψε ένα άρθρο στο οποίο τα δημοσίευσε αυτά τα πράγματα και πρότεινε αυτή τη σχέση, δέλτα U ίσον δέλτα σίγμα 3 συν α επί δέλτα σίγμα 1 μείον δέλτα σίγμα 3, και έκανε και το εξής. Προσπάθησε να δει πόσο είναι το α αν ισχύει η γραμμική ισότροπη ελαστικότητα. Και βρήκε, είπε, δέλτα U είναι το 1 τρίτο του δέλτα σίγμα 1 συν δέλτα σίγμα 2 συν δέλτα σίγμα 3. Το δέλτα σίγμα 2 είναι ίσο με το δέλτα σίγμα 3 στην τριαξονική δοκιμή, άρα είναι δέλτα σίγμα 1 συν 2 δέλτα σίγμα 3. Αναμόρφωσε αυτή τη σχέση και την έγραψε έτσι, δέλτα σίγμα 3 συν 1 τρίτο δέλτα σίγμα 1 μείον δέλτα σίγμα 3. Οπότε αν συσχετίσετε αυτήν εδώ τη μορφή της σχέσης με αυτή τη μορφή της σχέσης, προκύπτει άμεσα ότι το α είναι 1 τρίτο. Άρα λοιπόν, στη γραμμική ισότροπη ελαστικότητα, η παράμετρος α του Σκέμπτον είναι 1 τρίτο. Άρα, άμα σας πει κάποιος πόση είναι η τιμή του α, θα πείτε ότι η τιμή του α εξαρτάται από το πώς συμπεριφέρεται το έδαφος. Αν το έδαφος συμπεριφέρεται γραμμικώς ελαστικά, τότε το α είναι 1 τρίτο. Ωραία. Αν το έδαφος δεν συμπεριφέρεται γραμμικώς ελαστικά, αυτός έκανε μετρήσεις και εδώ πέρα κάτω βλέπετε αυτόν τον πίνακα που είναι από το άρθρο του, που βλέπετε λέει άργυλη υψηλής ευαισθησίας. Λέει από 3 τέταρτα έως 1 και 1 δεύτερο. Αντί για 1 τρίτο δηλαδή, είναι περίπου 1. Κανονικά στερεοποιημένες άργυλοι, από μισό έως 1. Compacted συμπιεσμένη αμμώδης άργυλη, από 1 τέταρτο μέχρι 3 τέταρτα. Και μπορεί να πάει και να έχει αρνητικές τιμές. Λέει heavily over consolidated clays. Αυτό σημαίνει εντόνως υπερστερεοποιημένες άργυλοι. Είναι από μείον μισό μέχρι μηδέν. Αρνητικές τιμές. Γιατί τι σημαίνει αρνητικές τιμές του α? Ότι η πίεση πόρων που θα βγει εδώ θα είναι αρνητική. Άρα δηλαδή μπορεί να έχω δέλτα U αρνητικό. Και το ξέρουμε αυτό. Είπαμε ότι τα πυκνά εδάφη όπως και οι υπερστερεοποιημένες άργυλοι διωγγώνονται. Έχουν μια τάση να διωγγωθούν. Άρα δημιουργούν αρνητικές πίεσεις πόρων. Το δέλτα U είναι αρνητικό, οπότε και το α είναι αρνητικό. Εντάξει. Τώρα, επίσης γενίκευσε αυτή τη σχέση όταν έχουμε όχι μόνο τριαξονική δοκιμή, δηλαδή δέλτα σίγμα 1 και δέλτα σίγμα 3, αλλά γενική κατάσταση. Σίγμα 1, σίγμα 2, σίγμα 3. Και την έγραψε έτσι που μοιάζει με την προηγούμενη σχέση. Βλέπετε, δέλτα U είναι 1 τρίτο του αθροίσματος των τάσεων συν α μείον 1 τρίτο, αυτό είναι για να φύγει αυτό το 1 τρίτο που λέγαμε, επί ρίζα 2-2-2, επί τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των διαφορών των τάσεων. Εντάξει. Αυτή η σχέση εδώ κάτω που βλέπετε καταλήγει στη σχέση του Σκέμπτον, σε αυτήν εδώ, αν το δέλτα σίγμα 2 είναι ίσο με το δέλτα σίγμα 3. Ωραία. Άρα λοιπόν τι είπαμε μέχρι στιγμής, ότι αν έχουμε μια αστράγγιστη φόρτιση, το έδαφος εκτός από δέλτα σίγμα 1 και δέλτα σίγμα 3 αναπτύσσει και μια πίεση πόρων. Η πίεση πόρων υπολογίζεται από τη σχέση του Σκέμπτον. Εντάξει. Όπου το α είναι μία παράμετρος
η οποία έχει την τιμή 1 τρίτο αν το έδαφος συμπεριφέρεται γραμμικώς ελαστικά, ή έχει τιμές που κυμαίνονται από μείον μισό μέχρι 1,5 αν το έδαφος δεν συμπεριφέρεται γραμμικώς ελαστικά. Και ότι γενικώς τα υπερστερεοποιημένα εδάφη έχουν αρνητικές τιμές του α, ενώ τα κανονικά στερεοποιημένα εδάφη έχουν θετικές και μεγάλες τιμές του α, προς το 1. Εντάξει, ενώ το αρνητικές τιμές του α μπορεί να είναι μέχρι μείον μισό, ας πούμε. Ωραία. Να δούμε λοιπόν πώς γίνεται η τριαξονική δοκιμή. Την είπαμε πώς γίνεται η τριαξονική δοκιμή. Έχω το δοκίμιο, επιβάλλω την πίεση της κυψέλης, και έχω την βαλβίδα αστράγγιστη. Εδώ είναι προς τα αριστερά αυτή η βαλβίδα της στράγγισης. Βλέπετε, προηγουμένως ήταν στα δεξιά. Σε αυτό το σχήμα είναι στα αριστερά. Αυτή η βαλβίδα της στράγγισης κρατιέται κλειστή όταν έχω αστράγγιστη φόρτιση. Οπότε αναπτύσσεται μέσα στο εσωτερικό του δοκιμίου μία πίεση πόρων ΔΕΛΤΑΙΟΥ, η οποία προστίθεται στην αρχική τιμή της πίεσης πόρων που ήταν U0. Ωραία. Τώρα λοιπόν, όταν προσθεθεί αυτή η πίεση πόρων, τότε ο κύκλος του Μορ αλλάζει. Κοιτάξτε πώς αλλάζει. Ξεκινάμε από μια κατάσταση, είπαμε έχουμε μια αρχική κατάσταση, όπου έχουμε μια ισότροπη συμπίεση, σίγμα 3 οριζόντιο και σίγμα 3 κατακόρυφο. Είπαμε ότι το έμβολο δεν ακουμπάει, άρα και στον κατακόρυφο άξονα ασκείται το σίγμα 3. Άρα λοιπόν, αφού έχω ισότροπη κατάσταση, έχω μια τάση που τη λέω σίγμα σε. Άρα ο αρχικός κύκλος του Μορ είναι ένα σημείο εδώ πέρα στο σίγμα σε. Ο αρχικός κύκλος του Μορ είναι ένα σημείο. Ας πούμε ότι κάνω μια στραγγισμένη φόρτιση. Οπότε το σίγμα σε το κρατάω σταθερό. Σίγμα σε είναι η πίεση της κυψέλης. Δηλαδή το σίγμα 3. Το σίγμα 3 λοιπόν το κρατάω σταθερό. Κάνω στραγγισμένη φόρτιση. Και το σίγμα 1 αυξάνει. Άρα πηγαίνει προς τα δεξιά. Άρα ο κύκλος του Μορ γίνεται αυτός. Μετά γίνεται λίγο μεγαλύτερος, λίγο μεγαλύτερος, λίγο μεγαλύτερος. Το αριστερό του άκρου παραμένει σταθερό, έτσι, γιατί το σίγμα 3 είναι σταθερό. Μεγαλώνει το δεξιό άκρο και μεγαλώνει, 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 μέχρι ότου αυτός ο κόκκινος κύκλος ακουμπήσει στην περιβάλλουσα αστοχίας. Εδώ ήταν μία άμμος, γι' αυτό η περιβάλλουσα αστοχίας περνάει από την αρχή. Άρα λοιπόν, το δοκίμιο θα αστοχήσει όταν το σίγμα 1 φτάσει αυτή την τιμή. Δηλαδή όταν ο κύκλος του Μορ ακουμπήσει στην περιβάλλουσα αστοχίας. Αυτή ήταν η στραγγισμένη δοκιμή, η κόκκινη. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει αν η δοκιμή είναι αστράγγιστη, αν έχω δηλαδή κλειστή τη βαλβίδα. Τώρα κοιτάξτε τι θα γίνει. Πάλι εγώ θα έχω το σίγμα 3, την τάση, την ολική τάση όμως τώρα, την πίεση της κυψέλης σταθερή. Και η κατακόρυφη τάση θα αυξάνει. Άρα ο κύκλος του Μορ των ολικών τάσεων θα αυξάνει όπως και προηγουμένως. Δηλαδή, ενώ ήταν σημείο στην αρχή, θα πάει έτσι ο κύκλος, θα μεγαλώσει, μέχρι ότου θα γίνει αυτός ο μαύρος ο διακεκομένος κύκλος που βλέπετε εδώ. Αυτός όμως είναι ο κύκλος των ολικών τάσεων κατά την αστράγγιστη δοκιμή. Γιατί είναι των ολικών τάσεων? Διότι αυτός ο κύκλος είναι το σίγμα 3 και το σίγμα 1 ολικές τάσεις. Όμως κατά την αστράγγιστη δοκιμή αναπτύσσεται και μια πίεση πόρων. Άρα οι ενεργές τάσεις θα είναι οι ολικές μείον την πίεση πόρων. Άρα αντί για τον κύκλο αυτό το διακεκομένο των ολικών τάσεων, θα έχω έναν άλλο κύκλο, τον μπλε κύκλο, ο οποίος έχει ίδιο μέγεθος με τον διακεκομένο μαύρο, αλλά είναι μετακινημένος προς τα αριστερά κατά την πίεση πόρων. Έτσι, φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε αυτό, ότι ο κύκλος ο διακεκομένος ο μαύρος είναι των ολικών τάσεων, σίγμα 1, σίγμα 3. Όταν έχω σίγμα 1 το νούμενο και σίγμα 3 το νούμενο, είναι σίγμα 1 μείον γιου. Το σίγμα 3 το νούμενο είναι σίγμα 3 μείον γιου. Το γιου είναι το ίδιο. Άρα αυτό το μήκος εδώ πέρα είναι ίδιο με αυτό το μήκος εδώ. Άρα και ο κύκλος ο μπλε είναι ίδιος με τον κύκλο το μαύρο σε μέγεθος. Απλώς είναι μετατοπισμένος προς τα αριστερά. Και η αστοχία του υλικού θα γίνει όταν ο μπλε κύκλος, που είναι ο κύκλος των ολικών τάσεων, ακουμπήσει στην περιβάλλουσα αστοχίας. Αλλά βλέπετε τώρα ότι αυτός ο μπλε κύκλος είναι πιο μικρός από τον κόκκινο. Έτσι. Άρα στην πραγματικότητα η αντοχή του υλικού, αν η αντοχή του υλικού εκφραστεί μέσω της κατακόρυφης τάσης, στη μεν στραγγισμένη φόρτιση θα είναι αυτή εδώ, στη δε αστράγγιστη φόρτιση θα είναι αυτή εδώ πέρα, μικρότερη. Γιατί είναι μικρότερη? Γιατί αναπτύχθηκε μια πίεση πόρων η οποία μετακίνησε τον κύκλο προς τα αριστερά. Ο μπλε κύκλος δηλαδή είναι προς τα αριστερά του μαύρου κύκλου.
Αν με ενδιέφερε ο μαύρος κύκλος, πάλι ο μαύρος κύκλος θα μεγάλωνε μέχρι να γίνει ίδιος με τον κόκκινο. Αλλά γιατί δεν με ενδιαφέρει ο μαύρος κύκλος? Γιατί ο μαύρος κύκλος είναι κύκλος ολικών τάσεων. Και εμείς έχουμε πει ότι η αστοχία του υλικού ελέγχεται από τις ενεργές τάσεις. Άρα εγώ πρέπει να φτιάξω τον κύκλο των ενεργών τάσεων και να ελέγξω αν εφάπτεται στην περιβάλλουσα αστοχίας. Όταν έφτιαξα λοιπόν τον κύκλο των ενεργών τάσεων ήταν ο μπλε, που ήταν πιο αριστερά από το μαύρο. Οπότε μόλις ο μπλε ακούμπησε στην περιβάλλουσα αστοχίας, το έδαφος αστόχησε. Εντάξει. Και βλέπετε ότι αστόχησε με μικρότερη τάση από ότι ο κόκκινος κύκλος. Άρα στο παράδειγμα αυτό, η αντοχή, η στραγγισμένη αντοχή του εδάφους είναι μεγαλύτερη από την αστράγγιστη. Άρα αν αυτό ήταν ένα θεμέλιο, ας πούμε, για παράδειγμα, τότε το θεμέλιο θα αστοχούσε υπό αστράγγιστες συνθήκες. Δεν θα αστοχούσε υπό στραγγισμένες συνθήκες, γιατί υπό στραγγισμένες συνθήκες έχει μεγαλύτερη αντοχή. Άρα όταν το φόρτιζα εγώ υπό αστράγγιστες συνθήκες, θα αστοχούσε και δεν θα προλάβαινε να γίνει στράγγιση ώστε να πάω στις στραγγισμένες συνθήκες. Καταλάβατε? Εδώ λοιπόν τώρα κάνω και λίγο τις πράξεις για να δείτε τι κάνω. Είναι αναλυτικά η πράξη. Λέω λοιπόν ότι έχω αρχικές τάσεις σίγμα 1 ίσον σίγμα 1 το νούμενο και σίγμα 3 ίσον σίγμα 3 το νούμενο. Αυτές είναι οι αρχικές τάσεις. Και λέω ότι συνήθως το σίγμα 1 και το σίγμα 3 είναι ίδια. Αλλά εγώ δεν το θεωρώ ίδιο, πηγαίνω στη γενική περίπτωση. Και λέω ότι κατά την αστοχία τώρα, κοιτάξτε λίγο, παρακολουθήστε εδώ, είναι το σίγμα το νούμενο 1 στην αστοχία, η κύρια τάση δηλαδή η 1, η ενεργός, είναι η ολική μείον την πίεση πόρων. Η ολική είναι η αρχική τιμή συν το δέλτα σίγμα 1. Μείον την πίεση πόρων. Μείον η πίεση πόρων όμως είναι η αρχική τιμή της πίεσης πόρων συν την πρόσθετη τάση, το δέλτα U. Κάνω εδώ τις πράξεις και καταλήγω σε αυτήν εδώ τη σχέση, την μπλε. Ότι το δέλτα, το σίγμα 1 το νούμενο στην αστοχία είναι σίγμα 1 0 συν δέλτα σίγμα F μείον δέλτα UF. Το ίδιο κάνω για το σίγμα 3. Το σίγμα 3 το νούμενο, λέω, είναι σίγμα 3 ολικό μείον το UF. Το σίγμα 3 ολικό είναι το σίγμα 3 αρχικό συν το δέλτα σίγμα 3, τη μεταβολή. Αλλά το δέλτα σίγμα 3 είναι 0. Γιατί είπαμε ότι την πίεση της κυψέλης την κρατάμε σταθερή, δεν την αλλάζουμε. Έτσι επιλέγουμε. Άρα αυτό φεύγει. Μείον U μείον δέλτα UF, το ίδιο πράγμα όπως εδώ, το ίδιο πράγμα και εδώ. Άρα καταλήγω το σίγμα 3 το νούμενο F είναι σίγμα 3 το νούμενο 0 μείον δέλτα UF. Εντάξει. Αν δεν καταλαβαίνετε κάτι, ρωτήστε με. Το δέλτα UF τώρα, της αστοχίας, είναι από τη σχέση του σκέμπτων. Δέλτα σίγμα 3 F, που είναι 0 όμως αυτό, τούτο είναι 0. Γιατί δεν αλλάζει, είπαμε. Συν α επί δέλτα σίγμα 1 μείον δέλτα σίγμα 3. Και αυτό είναι 0. Άρα στην πραγματικότητα το δέλτα UF είναι α επί δέλτα σίγμα F. Δέλτα σίγμα 1 F. Ωραία. Άρα τι έκανα, υπολόγισα το σίγμα τόνος 1, το σίγμα τόνος 3, τα βγήκανε στην αρτήση του δέλτα σίγμα 1 και του δέλτα UF. Αλλά το δέλτα UF το βρήκα στην αρτήση του δέλτα σίγμα 1. Οπότε παίρνω τη σχέση του κριτηρίου αστοχίας, αυτή εδώ η σχέση του κριτηρίου αστοχίας, η οποία ισχύει και στις αστράγγιστες συνθήκες, έτσι. Ξέρουμε ότι το σίγμα το νούμενο 1 είναι στο σίγμα το νούμενο 3 επί εφαπτωμένη τετράγωνο συν 2 σε επί εφαπτωμένη. Τον τύπο τον έχουμε ξαναδεί. Αυτό ισχύει και στις στραγγισμένες δοκιμές, έτσι, και στις αστράγγιστες. Είναι το κριτήριο αστοχίας Μουρκουλόμπ αυτό. Βεβαίως ισχύει πάντα με τις ενεργές τάσεις, έτσι, πάντα με τις ενεργές τάσεις. Οπότε αντικαθιστώ αυτή την ενεργό τάση και αυτή την ενεργό τάση από αυτή την τιμή και από αυτή την τιμή. Και το δέλτα UF εδώ το αντικαθιστώ από αυτή την τιμή, άρα βγαίνει το δέλτα σίγμα 1. Και λύνω ως προς δέλτα σίγμα 1. Βλέπετε, το δέλτα σίγμα 1 λοιπόν είναι αυτό εδώ, έχει μέσα το δέλτα UF, βάζω το δέλτα UF από αυτή τη σχέση, ξαναεμφανίζεται εδώ ένα δέλτα σίγμα 1 και λύνω ως προς δέλτα σίγμα 1. Και βλέπετε, να, αυτή εδώ η σχέση κάτω, αυτό το μακρινάρι, είναι το δέλτα σίγμα 1. Αν πάω αυτό στον παρονομαστή, μπορώ να λύσω ως προς δέλτα σίγμα 1. Άρα να υπολογίσω το δέλτα σίγμα 1 F. Ωραία. Και μάλιστα στη συνέχεια μπορώ να υπολογίσω και το σίγμα 1 F. Γιατί είπαμε, γιατί το σίγμα 1 F είναι το σίγμα 1 το νούμενο F συν δέλτα σίγμα 1 το νούμενο, δηλαδή συν αυτό. Ωραία. Άρα το σίγμα 1 F δίνεται από αυτή τη σχέση κατά την αστοχία και το σίγμα 3 το νούμενο F δίνεται από αυτή τη σχέση. Οπότε η διαφορά, προσέξτε εδώ, αυτό είναι το σημαντικό, η διαφορά σίγμα 1 το νούμενο F μείον σίγμα 3 το νούμενο F, η διαφορά αυτών των δύο
δίνεται από αυτή τη σχέση που έχει μέσα το σε, το φι και την αρχική ενεργό τάση. Αυτή η διαφορά των δύο τάσεων είναι η ακτίνα, είναι η διάμετρος του κύκλου του Μόρ. Είναι το σίγμα 1 μείον σίγμα 3. Δηλαδή αν το δείτε εδώ, μιλάμε για την αστράγγιστη φόρτιση, μιλάμε για τον μπλε κύκλο, να το σίγμα 1 το νούμενο F, να το σίγμα 3 το νούμενο F. Αυτή εδώ η διάμετρος δηλαδή είναι το σίγμα 1 το νούμενο μείον σίγμα 3 το νούμενο. Εντάξει. Οπότε μπορείτε να, άμα ξέρετε αυτό, μπορείτε να φτιάξετε τον κύκλο και να βρείτε και την εφαπτωμένη του. Άρα αυτό τον κύκλο τον ξέρω κατά θέση. Ωραία. Να τη λοιπόν. Το σίγμα 1 το νούμενο F μείον σίγμα 3 το νούμενο F. Εντάξει. Και εδώ σας τα ξαναγράφω αυτά τα πράγματα. Το σίγμα 1 το νούμενο F είναι αυτό εδώ. Το σίγμα 3 το νούμενο F είναι αυτό εδώ. Και η διαφορά τους είναι αυτή εδώ πέρα. Ωραία. Θα κάνουμε και παραδείγματα για να τα δούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πώς θα τα εφαρμόσω αυτά τα πράγματα. Λέω το εξής, θα συγκρίνω την αντοχή σε τριαξονική δοκιμή υποστραγγισμένες και αστράγγιστες συνθήκες. Δηλαδή, θα συγκρίνω αυτά τα δύο. Αυτή είναι η αντοχή, ο κόκκινος κύκλος είναι η αντοχή υποστραγγισμένες συνθήκες. Αυτό είναι το σίγμα 1F. Θα βρω δηλαδή αυτό το νούμερο εδώ. Και μετά θα βρω αυτό το νούμερο που είναι το σίγμα 1F υπό αστράγγιστες συνθήκες και θα τα συγκρίνω. Στο σχήμα αυτό βλέπετε ότι η αντοχή σε στραγγισμένες συνθήκες είναι πιο μεγάλη από την αντοχή σε αστράγγιστες συνθήκες. Αυτό είναι όταν το U είναι θετικό. Αν το U είναι αρνητικό θα πάνε ανάποδα. Ο μπλε κύκλος θα πάει πιο δεξιά από τον κόκκινο κύκλο. Έτσι. Άρα εγώ θα υπολογίσω το κόκκινο σίγμα το νούμενο 1F και το μπλε σίγμα το νούμενο, δηλαδή το στραγγισμένο και το αστράγγιστο. Εδώ λοιπόν τα υπολογίζω. Και λέω λοιπόν, έχω μια αρχική κατάσταση όπου το σίγμα 1 είναι ίδιο με το σίγμα 3, είναι 100 κιλοπασκάλ, το φ είναι 30 μοίρες, το σ είναι 10 και το α είναι ας πούμε 0,75. Δεν είναι ελαστική η συμπεριφορά, αν ήταν ελαστική θα ήταν 1 τρίτο. Έτσι, αυτό το 0,75 αντιστοιχεί σε μια κανονικά στερεοποιημένη άργυλο, περίπου. Ωραία. Τότε στη στραγγισμένη δοκιμή ξέρω ότι το σίγμα 1 το νούμενο F είναι το σίγμα 3 το νούμενο F που είναι ίδιο με το αρχικό, 3 το νούμενο 0, επί εφαπτωμένη τετράγωνο συν 2C. Οπότε εφαρμόζω αυτή τη σχέση και λέω 3 φορές εφαπτωμένη τετράγωνο είναι 3. Άρα 100 επί 3, βλέπετε 100 επί 3, συν 2 φορές το σε επί τετραγωνική ρίζα του 3, η εφαπτωμένη. Και βγαίνει 334. Άρα η στραγγισμένη δοκιμή είναι 334. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι αυτό το νούμερο εδώ. Αυτό είναι το 334. Και αυτό εδώ είναι το 100. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα στα αστράγγιστα. Στην αστράγγιστη δοκιμή λέω, το δέλτα U θα είναι α επί δέλτα σίγμα 1, δηλαδή 0,75 επί δέλτα σίγμα 1. Και θα ξέρω, θα γράψω το σίγμα 1 το νούμενο, δηλαδή παίρνω αυτή τη σχέση εδώ και τη γράφω αυτός ο όρος εδώ είναι τούτος εδώ ο όρος. Και αυτός ο όρος εδώ είναι αυτός ο όρος. Εντάξει. Επί εφαπτωμένη τετράγωνο συν 2σε. Και αντικαθιστώ λοιπόν εδώ πέρα τα νούμερα και βλέπω 100 συν δέλτα σίγμα 1 μείον 0,75 επί δέλτα σίγμα 1, το βλέπετε εδώ, ίσον 100 μείον 0,75 επί δέλτα σίγμα 1 επί 3 που είναι αυτός ο όρος συν 2 φορές το 10 επί τετραγωνική ρίζα του 3. Και βρίσκω το δέλτα σίγμα 1, λύνω αυτήν ως προς δέλτα σίγμα 1 και βγαίνει ότι το δέλτα σίγμα 1 είναι 94 κιλοπασκάλ. Άρα το σίγμα 1 στην αστοχία είναι, το σίγμα 1 στην αστοχία είναι αυτό εδώ. Είναι λοιπόν 100 συν 94 μείον 0,75 επί 94. Αυτό, α επί δέλτα σίγμα 1. Άρα βγαίνει 123 κιλοπασκάλ. Άρα το σίγμα 1 το νούμενο F βγαίνει 123 το αστράγγιστο. Ενώ το στραγγισμένο ήταν 334. Βλέπετε ότι το στραγγισμένο, το αστράγγιστο είναι μικρότερο από το 334. Είναι αυτή η περίπτωση. Όπου το αστράγγιστο είναι μικρότερο από το στραγγισμένο. Αυτό είναι το 334, αυτό είναι το 134. Εντάξει. Και το σίγμα 3 εδώ αυτό είναι 100, αυτό είναι 100 μείον την πίεση πόρων, που η πίεση πόρων είναι 0,75 επί 94. Εντάξει. Τώρα, λέω εδώ, η στραγγισμένη αντοχή είναι, λέω, η αστράγγιστη αντοχή είναι αρκετά μικρότερη από τη στραγγισμένη. Έτσι βρήκαμε.
Αν όμως, λέω, οι υπερπιέσεις σπόρων της αστράγγισης δοκιμήσταν αρνητικές, δηλαδή αν το α ήταν μείον 0,25, τότε τα πράγματα θα ήταν ανάποδα. Ξανακάνω λοιπόν τις ίδιες πράξεις, αλλά τώρα το α δεν είναι 0,75 όπως είναι εδώ, είναι μείον 0,25. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, με το μείον 0,25 ξανακάνω τις ίδιες πράξεις και βγαίνει το σίγμα 1 το νούμενο F της αστράγγιστης 686. Βλέπετε, αντί για 123 πήγε στο 686. Άρα εξαρτάται η αντοχή της της φόρτισης από το αν το υλικό έχει α θετικό ή α αρνητικό. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι αν η άργυρος είναι υπερστερεοποιημένη, που σημαίνει ότι το α είναι αρνητικό, τότε η αντοχή στην αστράγγιστη φόρτιση είναι μεγαλύτερη από τη στραγγισμένη. Άρα η αστράγγιστη κατάσταση είναι πιο ευμενής από τη στραγγισμένη. Δηλαδή θα έχω αστοχία του πεδίλου υποστραγγισμένες συνθήκες. Δηλαδή θα φτιάξω την πολυκατοικία, θα σταθεί υπό αστράγγιστες συνθήκες και θα βουλιάξει μετά από χρόνια. Εντάξει. Αυτό αν είναι υπερστερεοποιημένη η άργυρος. Αν όμως η άργυρος είναι κανονικά στερεοποιημένη, δηλαδή το α είναι 0,75, τότε η αντοχή υπό αστράγγιστες συνθήκες θα είναι μικρότερη από τη στραγγισμένη. Άρα το πέδιλο θα βουλιάξει μόλις το κατασκευάσω. Εντάξει. Καταλαβαίνετε τη σημασία αυτού. Δηλαδή εξαρτάται από το τι είναι το έδαφος για να ξέρω εγώ ποια είναι η πιο επικίνδυνη κατάσταση. Η στραγγισμένη ή η αστράγγιστη. Εντάξει. Εδώ λοιπόν τα δείχνει αυτά τα πράγματα, δείχνει δηλαδή, είναι το ίδιο σχήμα που σας είχα δείξει προηγουμένως, ότι στη στραγγισμένη κατάσταση, εδώ είναι η στραγγισμένη κατάσταση που έχω αυτήν εδώ την αντοχή και η αστράγγιστη φόρτιση που έχω αυτήν εδώ πέρα την αντοχή, η οποία είναι μικρότερη στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Αλλά αν η πίεση πόρων ήταν αρνητική, το μπλε αυτό σημείο θα ήταν πιο μεγάλο από το κόκκινο. Μπορεί να είναι και πιο μεγάλο, εξαρτάται από το α. Αν το α είναι αρνητικό θα είναι πιο μεγάλο. Εντάξει, είναι σαφές. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα άλλο θέμα που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Να το δούμε. Λέμε το εξής λοιπόν, ότι κάνουμε μία αστράγγιστη φόρτιση, δηλαδή έχω μία αρχική κατάσταση και επιβάλλω ένα δέλτα σίγμα 1 και ένα δέλτα σίγμα 3 υπό αστράγγιστες συνθήκες. Τότε λέω το εξής, ότι όπως είπα προηγουμένως, αν θυμάστε εδώ, σας είχα δείξει ότι η μεταβολή του σίγμα 1 μείον σίγμα 3 εξαρτάται μόνον από τις αρχικές τάσεις. Βλέπετε εδώ είναι οι αρχικές τάσεις και εδώ είναι η αρχική τάση, το σε και το φ. Δεν εξαρτάται η μεταβολή, δηλαδή η διαφορά σίγμα 1 μείον σίγμα 3, εξαρτάται μόνον από τις αρχικές τάσεις. Δεν εξαρτάται από το ποιο είναι το σίγμα 1 και ποιο είναι το σίγμα 3. Δηλαδή, όταν εγώ θα κάνω μια φόρτιση εδώ με δέλτα σίγμα 1 και δέλτα σίγμα 3 στο πέδιλο, αυτό που λέω στην πραγματικότητα είναι ότι όταν θα αστοχήσει το έδαφος, δεν θα εξαρτάται από το ποιο είναι το δέλτα σίγμα 1 και ποιο είναι το δέλτα σίγμα 3, αλλά μόνον από το ποια είναι η διαφορά μεταξύ δέλτα σίγμα 1 και δέλτα σίγμα 3. Και το γράφω εδώ πέρα, να το σίγμα 1 μείον σίγμα 3, είναι ίσον με τις αρχικές τιμές συν τη διαφορά δέλτα σίγμα 1 μείον δέλτα σίγμα 3. Δηλαδή από τους τύπους που είδα προηγουμένως προέκυψε ότι η αντοχή του εδάφους, δηλαδή η διαφορά σίγμα 1 μείον σίγμα 3, η διάμετρος δηλαδή του κύκλου του Μόρ, αυτός είναι ο κύκλος του Μόρ των ενεργών τάσεων. Αυτός είναι ο κύκλος, ο μπλε κύκλος που είχα προηγουμένως. Αυτός εδώ είναι ο κύκλος του Μόρ των ενεργών τάσεων, ο οποίος εφάπτει στην περιβάλλουσα. Έτσι. Αυτή είναι ο κύκλος ολικών τάσεων, η κόκκινη που βλέπετε. Θα το πούμε. Ο κύκλος των ενεργών τάσεων λοιπόν είναι αυτός εδώ πέρα που εφάπτει στην περιβάλλουσα. Η διάμετρος του είναι σίγμα 1 μείον σίγμα 3. Η ακτίνα του είναι 1 δεύτερο του σίγμα 1 μείον σίγμα 3. Την ακτίνα λοιπόν αυτού του κύκλου την ονομάζουμε σε U. Έχει σημασία. Έτσι τη λέμε. Αστράγγιστη διατμητική αντοχή τη λέμε. Είναι η ακτίνα του κύκλου της αστοχίας. Η ακτίνα. 1 δεύτερο του σίγμα 1 μείον σίγμα 3. Από τους τύπους λοιπόν που σας έδειξα πριν προκύπτει ότι αυτό το σίγμα 1 μείον σίγμα 3 δια 2 είναι το μισό των αρχικών τάσεων, της αρχικής διαφοράς των τάσεων, που αυτό είναι σταθερό γιατί είναι οι αρχικές τάσεις, συν 1 δεύτερο του δέλτα σίγμα 1 μείον δέλτα σίγμα 3. Δηλαδή αυτός ο τύπος μας λέει ότι κατά την αστοχία στην αστράγγιστη φόρτιση
επηρεάζει μόνον η διαφορά μεταξύ του ΔΣ1 και του ΔΣ3 και όχι οι απόλυτες τιμές. Δηλαδή, αν το ΔΣ3 είναι 0 και χρειάζονται 100 για να αστοχήσει, δηλαδή αστοχεί όταν αυτό είναι 100 και αυτό είναι 0, δηλαδή η διαφορά τους να είναι 100, τότε πάλι η αστοχία θα γίνει όταν είναι 200 και 100, διότι πάλι η διαφορά τους είναι 100. Ή όταν είναι 300 και 200, πάλι η διαφορά 100. Ή 400 και 300. Δηλαδή είτε βάλω δέλτα σίγμα 1 400 και δέλτα σίγμα 3 300, είτε βάλω δέλτα σίγμα 1 100 και δέλτα σίγμα 3 0, η αστοχία είναι ίδια. Αυτό τι λέει δηλαδή? Λέει ότι ο κύκλος των ολικών τάσεων, αυτός ο κόκκινος, όποιος και να είναι, δηλαδή ό,τι και να είναι ο κύκλος των ολικών τάσεων, ο κύκλος των ενεργών τάσεων που είναι ο κύκλος της αστοχίας είναι ο ίδιος. Και η διαφορά εδώ πέρα είναι ότι ο κύκλος των ολικών τάσεων και ο κύκλος των ενεργών έχουν την ίδια διάμετρο. Έτσι. Δηλαδή σίγμα 1 το νούμενο, σίγμα 1 το νούμενο μείον σίγμα 3 το νούμενο ίσον σίγμα 1 μείον σίγμα 3. Η διάμετρος είναι ίδια των δύο κύκλων. Έτσι. Το ξέρουμε αυτό. Γιατί είναι τόσο? Κοιτάξτε. Το σίγμα 1 το νούμενο είναι σίγμα 1 μείον γιου. Το σίγμα 3 το νούμενο είναι σίγμα 3 μείον γιου. Αν αφαιρέσω κατά μέλη, σίγμα 1 το νούμενο μείον σίγμα 3 το νούμενο ίσον σίγμα 1 μείον σίγμα 3. Αυτή εδώ είναι η διάμετρος του κύκλου των ενεργών τάσεων. Αυτό είναι το σίγμα 1 το νούμενο, σίγμα 3 το νούμενο. Είναι αυτό που εφάπτει στην περιβάλλουσα. Σίγμα 1 μείον σίγμα 3 είναι η διάμετρος του κύκλου των ολικών τάσεων. Σίγμα 1 και σίγμα 3. Αυτή η διάμετρος είναι ίδια με εκείνη τη διάμετρο. Άρα η ακτίνα του κύκλου είναι ίδια. Δηλαδή εδώ αυτός ο κύκλος των ολικών τάσεων έχει το ίδιο ύψος, αυτό εδώ δηλαδή, το ίδιο με εκείνο. Εντάξει. Θα μπορούσε να ήταν και ένας άλλος κύκλος ολικών τάσεων και ένας άλλος κύκλος ολικών τάσεων. Όλοι αυτοί οι κύκλοι των ολικών τάσεων έχουν την ίδια διάμετρο. Αυτό λέει αυτός ο τύπος εδώ πέρα. Έτσι. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι κύκλοι των ολικών τάσεων αντιστοιχούν σε αυτόν τον κύκλο των ενεργών τάσεων. Εντάξει. Αυτό λέει αυτό το σχήμα εδώ πέρα που σας δείχνω. Αυτό το σχήμα. Τούτο εδώ το σχήμα. Λέει δηλαδή ότι όταν έχω μία αστοχία σε αστράγγιστη φόρτιση, ο κύκλος των ενεργών τάσεων είναι συγκεκριμένος. Οι κύκλοι των ολικών τάσεων μπορεί να είναι οποιοδήποτε κύκλος, αρκεί να έχει το ίδιο ΔΣ1 μείον ΔΣ3. Είναι αυτό που είπα πριν. Ότι αν έχω το ίδιο ΔΣ1 μείον ΔΣ3, έχω το ίδιο, την ίδια ακτίνα του κύκλου των ενεργών τάσεων, δηλαδή την ίδια αστράγγιστη διατμητική αντοχή. Αυτή λοιπόν την ποσότητα που είναι η ακτίνα του κύκλου των ενεργών τάσεων, τη λέμε αστράγγιστη διατμητική αντοχή, γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό μέγεθος. Και βλέπετε ότι όλοι οι κύκλοι των ολικών τάσεων έχουν την ίδια ακτίνα. Ωραία. Ήταν σαφές αυτό που είπα. Το ξαναλέω. Λέω λοιπόν ότι όταν κάνω μία αστράγγιστη φόρτιση, τότε ο κύκλος των ενεργών τάσεων είναι ένας και συγκεκριμένος. Το σίγμα 1 του και το σίγμα 3 του ιδρύνονται από αυτές τις σχέσεις. Αυτό είναι το σίγμα 1 το νούμενο και αυτό είναι το σίγμα 3 το νούμενο. Εξαρτάται από τις αρχικές τάσεις, από το α, από το σ και από το φ. Αυτά μπορώ να τα υπολογίσω, αν ξέρω το α. Κάναμε και το παράδειγμα προηγουμένως. Η ακτίνα αυτού του κύκλου, το σίγμα 1 το νούμενο μείον σίγμα 3 το νούμενο, επίσης μπορώ να την υπολογίσω. Εξαρτάται από το α. Βλέπετε, από το σίγμα 3 0, σίγμα 1 0, αυτές είναι οι αρχικές τάσεις. Το σ και το φ. Άρα μπορώ να υπολογίσω την ακτίνα αυτού του κύκλου. Αυτός είναι συγκεκριμένος κύκλος. Είναι αυτός εδώ ο κύκλος. Ή αυτός εδώ ο κύκλος, ο μαύρος. Τούτος εδώ ο κύκλος. Αυτό είναι το σίγμα 1 το νούμενο και αυτό εδώ πέρα είναι το σίγμα 3 το νούμενο. Στην αστοχία. Ο κύκλος των ολικών τάσεων δεν είναι συγκεκριμένος. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε από αυτούς εδώ που έχει την ίδια διάμετρο με τον κύκλο των ενεργών τάσεων, αλλά μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση ανάλογα με τις τιμές του ΔΣ1 και του ΔΣ3. Όμως το ΔΣ1 μείον ΔΣ3 είναι το ίδιο. Γιατί είναι το ίδιο? Διότι είπαμε ότι αφού αυτό είναι σταθερό και αυτό θα είναι σταθερό. Εντάξει. Άρα λοιπόν μπορώ τώρα να σκεφτώ ως εξής. Να πω, εγώ έλεγα μέχρι στιγμής, και εδώ είναι μια λεπτή σκέψη, προσέξτε παρακαλώ. Έλεγα ότι τα εδάφια αστοχούν όταν ο κύκλος των ενεργών τάσεων ακουμπήσει στην περιβάλλουσα αστοχίας.
Άρα για να ελέγξω την αστοχία ενός εδάφους πρέπει να ξέρω τον κύκλο των ενεργών τάσεων και να ελέγξω αν ακουμπάει στην περιβάλλουσα αστοχίας. Ωραία. Δεν θα μπορούσα να πω το εξής. Θα μπορούσα να πω ότι αφού ξέρω το σε και το φι, μπορώ να υπολογίσω αυτόν τον κύκλο των ενεργών τάσεων. Είπαμε πώς. Να τα. Να τόσο κύκλος των ενεργών τάσεων. Σίγμα 1 το νούμενο μείον σίγμα 3 το νούμενο. Αυτή είναι η διάμετρός του. Και οι τιμές του, σίγμα 1 το νούμενο είναι αυτό και σίγμα 3 το νούμενο είναι αυτό. Τον υπολογίζω, λοιπόν, τον κύκλο των ενεργών τάσεων. Ωραία. Νάτος, λοιπόν, ο κύκλος των ενεργών τάσεων. Να πω το εξής εγώ. Αντί να κάνω αυτή την ιστορία να ελέγξω τον κύκλο των ενεργών τάσεων, να ελέγξω τον κύκλο των ολικών τάσεων. Ο οποίος κύκλος των ολικών τάσεων θα πρέπει να ακουμπάει σε μία οριζόντια επιφάνεια. Γιατί όλοι οι κύκλοι των ολικών τάσεων έχουν την ίδια ακτίνα. Κάνω δηλαδή μια πλασματική κατάσταση. Αντί να ελέγξω τον κύκλο των ενεργών τάσεων που θα εφάπτεται σε αυτήν εδώ την περιβάλλουσα, λέω θα ελέγξω τον κύκλο των ολικών τάσεων, αντί να ελέγξω τον κύκλο των ενεργών τάσεων που εφάπτεται στην πραγματική περιβάλλουσα αστοχίας, το μαύρο κύκλο δηλαδή, λέω ξέρεις κάτι, θα υπολογίσω τον κύκλο των ολικών τάσεων και θα ελέγξω αν ακουμπάει σε μία οριζόντια γραμμή η οποία να έχει ύψος, αυτό εδώ, ίσο με το σεγιού. Το σεγιού είναι η ακτίνα αυτού του κύκλου, του μαύρου κύκλου. Η ακτίνα όμως του μαύρου κύκλου και η ακτίνα του κόκκινου είναι η ίδια. Εντάξει. Άρα αν εγώ ξέρω αυτό το σεγιού, που το ξέρω το σεγιού, το σεγιού πόσο είναι, να το, είναι το μισό αυτού νου. Το ένα δεύτερο αυτής εδώ της ποσότητας. Αυτό είναι το σεγιού. Άρα εγώ δηλαδή μπορώ να υπολογίσω αυτή την ποσότητα, να πάρω το μισό που είναι το σεγιού και μετά να πω ξέρετε κάτι, θα κάνω μια ανάλυση με κύκλους ολικών τάσεων και αν η ακτίνα του κύκλου των ολικών τάσεων είναι ίση με το σεγιού, το έδαφος αστοχεί. Καταλάβατε την αναλογία. Θα μου πείτε και τι κερδίζω. Η ανάλυση με κύκλους ολικών τάσεων είναι πιο εύκολη. Γιατί για να κάνετε ανάλυση με κύκλους ενεργών τάσεων πρέπει να υπολογίσετε τις πιέσεις σπόρων. Ενώ στις ολικές τάσεις δεν χρειάζεται να υπολογίσετε τις πιέσεις σπόρων. Άρα λοιπόν στα μαθηματικά, όπως θα πούμε στο επόμενο εξάμηνο, το να κάνω υπολογισμούς με ολικές τάσεις στο έδαφος είναι πιο εύκολο. Διότι γλιτώνω από τις πιέσεις σπόρων, κατά κάποιο τρόπο. Όταν λοιπόν γλιτώσω από τις πιέσεις σπόρων, όχι ότι δεν υπάρχουν, εννοώ ότι δεν χρειάζεται να τις υπολογίσω όταν κάνω υπολογισμό ολικών τάσεων. Υπάρχουν πιέσεις σπόρων, απλώς δεν χρειάζεται να τις υπολογίσω. Όταν λοιπόν εγώ θα κάνω μια ανάλυση με ολικές τάσεις, τότε είναι πιο εύκολο γιατί δεν χρειάζεται να υπολογίσω τις πιέσεις σπόρων. Εγώ όμως θα ξέρω ότι αυτό το υλικό έχει αυτή την αστράγγιστη διερμητική αντοχή, αυτό το σεγιού. Και απλώς θα ελέγξω αν οι ολικές τάσεις έχουν ένα κύκλο ο οποίος να εφάπτει σε αυτή την οριζόντια περιβάλλουσα. Άρα αυτή όμως η οριζόντια περιβάλλουσα θα μπορούσε να πει κανένας ότι αντιστοιχεί σε ένα υλικό με φι 0, αφού είναι οριζόντια, το φι είναι 0, δεν είναι. Μια οριζόντια γραμμή έχει φι 0. Και μια συνοχή ίση με το σεγιού, αυτή εδώ η απότμηση. Άρα δηλαδή η κόκκινη γραμμή θα μπορούσε να πει κανένας ότι είναι μια περιβάλλουσα αστοχίας με φι 0 και σε ίσο με το σε γιου, με αυτήν εδώ την ακτίνα, την ακτίνα του κύκλου. Εντάξει. Προσέξτε τώρα την λεπτή διαφορά. Αυτή η κόκκινη γραμμή είναι μια πλασματική περιβάλλουσα, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Γιατί δεν υπάρχει? Διότι η αστοχία των εδαφικών υλικών δεν γίνεται με τις ολικές τάσεις, γίνεται με τις ενεργές τάσεις. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτή η κύκλη είναι κύκλη ολικών τάσεων, δεν είναι κύκλη ενεργών τάσεων. Άρα στην πραγματικότητα δεν ελέγχουν αυτή την αστοχία. Ποιος ελέγχει την αστοχία? Ο μαύρος κύκλος των ενεργών τάσεων. Ο μαύρος κύκλος των ενεργών τάσεων εφάπτεται στην πραγματική περιβάλλουσα αστοχίας που έχει σε και φι. Όμως η κόκκινη κύκλη που είναι ίδιας ακτίνας με το μαύρο κύκλο φαίνεται σαν να εφάπτονται σε μια οριζόντια περιβάλλουσα. Καταλάβατε. Άρα εγώ μπορώ να πω ότι ξέρεις κάτι, αντί να κάνω ανάλυση με ενεργές τάσεις οι οποίες απαιτούν υπολογισμό των πιέσεων πόρων, θα κάνω μια ανάλυση με ολικές τάσεις και θα χρησιμοποιήσω για τις ολικές τάσεις μια πλασματική περιβάλλουσα αστοχίας η οποία να έχει φι 0
και σε ίσο με το σε γιου. Εντάξει. Προσέξτε όμως αυτό. Αυτή η ανάλυση ισχύει μόνο υπό αστράγγιστες συνθήκες. Δεν μπορεί να την κάνετε υπό στραγγισμένες συνθήκες. Άρα λοιπόν, υπό αστράγγιστες συνθήκες μόνο, μπορώ να κάνω μια ανάλυση ολικών τάσεων, δηλαδή να υπολογίσω τις ολικές τάσεις κάτω από το πέδιλο, που είναι πιο εύκολο, και να ελέγξω αν αυτές οι ολικές τάσεις ακουμπάνε σε αυτή την οριζόντια γραμμή. Δηλαδή αν το σίγμα 1 μείον σίγμα 3 είναι δύο φορές το σε γιου. Αυτό. Δηλαδή αν η διάμετρος αυτού του κύκλου είναι ίση με το δύο φορές το σε γιου. Αυτό θα ελέγξω. Δηλαδή αν ο κύκλος ακουμπάει σε μια οριζόντια περιβάλλουσα. Εντάξει. Αυτό λοιπόν λέγεται ανάλυση φι ίσον με το μηδέν. Προσέξτε όμως τη λεπτή διαφορά. Αυτή είναι μια πλασματική ανάλυση, δεν είναι πραγματική ανάλυση. Γιατί ελέγχω κύκλους ολικών τάσεων. Και εγώ ξέρω ότι η αστοχία του εδάφους δεν ελέγχεται από τις ολικές τάσεις, αλλά από τις ενεργές τάσεις. Αποδείξαμε όμως προηγουμένως ότι αν το έδαφος αστοχεί, δηλαδή αν ο κύκλος των ενεργών τάσεων ακουμπάει πάνω στην περιβάλλουσα αστοχίας, τότε ο κύκλος των ολικών τάσεων θα ακουμπάει σε αυτή την κόκκινη γραμμή που είναι οριζόντια. Εντάξει. Άρα λοιπόν εγώ μπορώ να κάνω μια ανάλυση ολικών τάσεων υπό αστράγγιστες συνθήκες και να ελέγξω αν ο κύκλος των ολικών τάσεων ακουμπάει σε αυτή την οριζόντια γραμμή η οποία έχει φι 0 και το λέμε φι γιου ίσον με το 0, γιου από το αστράγγιστο, έτσι, γιου είναι undrained, φι γιου, είναι το φι υπό αστράγγιστες συνθήκες, 0 και το σε ίσον με το σε γιου. Σε γιου είναι η αστράγγιστη διατμητική αντοχή, σε συνοχή δηλαδή, γιου υπό αστράγγιστες συνθήκες, undrained. Undrained σε, συνοχή αστράγγιστη. Το λέμε αστράγγιστη διατμητική αντοχή. Εντάξει. Προσέξτε όμως μην γίνει αυτή η παρανόηση. Αυτή δεν είναι μια πραγματική ανάλυση, είναι μια συμβατική ανάλυση. Το αποδείξαμε ότι είναι ισοδύναμο, δηλαδή γενικώς δεν είναι σωστό να κάνουμε αναλύσεις ολικών τάσεων. Αποδείξαμε όμως ότι υπό αστράγγιστες συνθήκες, αν κάνουμε μια ανάλυση ολικών τάσεων και βρούμε ότι ο κύκλος ακουμπάει σε αυτή την περιβάλλουσα την οριζόντια με φι 0 και σε ίσον με το σε γιου, τότε αυτό αντιστοιχεί σε έναν πραγματικό κύκλο ενεργών τάσεων που ακουμπάει στην περιβάλλουσα αστοχίας. Άρα μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση ολικών τάσεων σε αστράγγιστες συνθήκες χρησιμοποιώντας αυτή την οριζόντια περιβάλλουσα αστοχίας. Άρα αν σας πει κάποιος το έδαφος έχει φι ίσον με το 0, η απάντηση είναι όχι. Όχι, το έδαφος έχει φι μεγαλύτερο του μηδενός. Έχει φι 20 μοίρες, 30 μοίρες, 40 μοίρες ανάλογα με το τι είναι. Και τι είναι αυτό το φι ίσον με το 0? Είναι μια συμβατική, ένας συμβατικός υπολογισμός για την ανάλυση ολικών τάσεων υπό αστράγγιστες συνθήκες. Ωραία. Είναι σαφές. Ωραία. Να κάνουμε λοιπόν και δύο παραδείγματα και να κλείσουμε το μάθημα. Λοιπόν, αυτά τα δύο παραδείγματα είναι επίσης από δύο παλιά διαγωνίσματα. Εντάξει, έχω και τη λύση εδώ πέρα. Λέει λοιπόν, έχουμε δύο κυλινδρικά δοκίμια κανονικά στερεοποιημένης αργύλου, τα οποία υποβάλλονται αρχικά σε στερεοποίηση υπό ισότροπη ολική και ενεργό τάση σίγμα σε ολική και σίγμα σε το νούμενο ενεργό. Βλέπετε εδώ δίνει το σίγμα σε, είναι η πίεση της κυψέλης. Και το σίγμα σε το νούμενο είναι η ενεργός πίεση της κυψέλης. Η διαφορά αυτών των δύο είναι το γιου 0, η αρχική τάση εδώ δηλαδή είναι 30 κιλοπασκάλ. Δηλαδή η πίεση της κυψέλης είναι 180, το γιου 0 είναι 30, άρα το σίγμα σε το νούμενο είναι 180 μείον 30 είναι 150. Και στη δεύτερη δοκιμή είναι 350 και 300. Δηλαδή το γιου 0 είναι 50 κιλοπασκάλ στη δεύτερη δοκιμή. Εντάξει. Στη τριαξονική κυψέλη λοιπόν. Στη συνέχεια λέω φορτίζονται αξονικά και τα δύο δείγματα υπό αστράγγιστες συνθήκες. Με πρόσθετη κατακόρυφη ολική τάση μέχρι την αστοχία. Και η αστοχία συνέβη όταν η ολική τάση, το σίγμα 1α, το λέω α αστοχία στα ελληνικά. Προηγουμένως είχα γράψει F από το failure, έτσι στα αγγλικά. Τώρα στα ελληνικά καμιά φορά το λέμε σίγμα 1 α, της αστοχίας δηλαδή. Είναι το ίδιο. Σίγμα 1 F και σίγμα 1 α είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Σίγμα 1 α λοιπόν, η F, είναι 300 στην πρώτη δοκιμή και 590 στη δεύτερη δοκιμή.
και σας δίνει και την υπερπίεση πόρων. Αφού είναι αστράγγιστη δοκιμή, υπάρχει υπερπίεση πόρων. Στην πρώτη δοκιμή λέει είναι 90 κιλοπασκάλ. Στη δεύτερη δοκιμή δεν σας δίνει πόσο είναι και το ζητάει, λέει να το βρεις. Ζητάει λοιπόν να βρεις το εξής. Καταρχήν λέει ζητείτε να βρούμε την παράμετρο α του σκέμπτων, κατά την αστοχία, δηλαδή το α από αυτόν τον τύπο. Ωραία. Να βρούμε τη γωνία τριβής της αργύλου. Λέει ότι είναι κανονικά στερεοποιημένη η άργυλος, άρα δεν έχει σε, έχει σε 0. Άρα το φι να βρούμε μόνο. Και να βρούμε και την υπερπίεση πόρων κατά την αστοχία στη δοκιμή 2. Να βρούμε αυτή την τιμή δηλαδή εδώ πέρα. Και μετά ζητάει και άλλα πράγματα που θα τα δούμε παρακάτω. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς θα το κάνω τώρα αυτό. Λέω λοιπόν εγώ ότι για να βρω τον το συντελεστή ΔΕΛΤΑΓΙΟΥ, λέω το εξής. Αυτά θέλω να βρω. Το συντελεστή Α, τη γωνία τριβής και την υπερπίεση πόρων. Λέω λοιπόν ότι στην αρχή είχα αυτές τις τάσεις, σίγμα σε U0 και σίγμα σε το νούμενο, και έβαλα ένα ΔΕΛΤΑ σίγμα 1 που μου προέκυψε ένα ΔΕΛΤΑΓΙΟΥ. Όπου το ΔΕΛΤΑΓΙΟΥ είναι Α επί ΔΕΛΤΑ σίγμα 1, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αστοχία θα ισχύει η σχέση σίγμα 1 της αστοχίας ίσον σίγμα 3 της αστοχίας επί εφαπτωμένη τετράγωνο 45 συν φι δεύτερα. Δεν υπάρχει το 2 σε. Έτσι, είναι αυτή εδώ η σχέση. Δηλαδή είναι αυτή η σχέση. Αυτή η σχέση εδώ, η σχέση της αστοχίας, αλλά με σε 0, φεύγει αυτός ο όρος. Άρα σίγμα 1 ίσον σίγμα 3 το νούμενο επί εφαπτωμένη τετράγωνο. Να το λοιπόν. Σίγμα 1 το νούμενο ίσον σίγμα 3 το νούμενο επί εφαπτωμένη τετράγωνο. Εδώ το νι φι είναι αυτό. Το σίγμα 1 το νούμενο της αστοχίας είναι σίγμα 1 μείον γιου. Το σίγμα 3 το νούμενο είναι σίγμα 3 μείον γιου. Και το γιου είναι γιου 0 συν δέλτα γιου. Γράφω λοιπόν γιου 0 συν δέλτα γιου, αλλά το δέλτα γιου είναι α επί δέλτα σίγμα 1. Αντικαθιστώ λοιπόν αυτά και βρίσκω το νι φι, λύνω ως προς νι φι αυτή τη σχέση, νι φι ίσον σίγμα σε το νούμενο 1 μείον α επί δέλτα σίγμα 1 κλπ. Βρίσκω αυτό το νηφί λοιπόν. Μόλις βρω αυτό το νηφί, λέω από την πρώτη δοκιμή, να το νηφί αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ το επαναλαμβάνω, είναι η ίδια τιμή που είχα βρει και προηγουμένως. Λέω λοιπόν ότι στην πρώτη δοκιμή το δέλτα γιου είναι 90 κιλοπασκάλ, μου το έχει δώσει ότι είναι 90 κιλοπασκάλ. Άρα το δέλτα σίγμα 1 είναι το σίγμα 1 μείον σίγμα σε, σίγμα 1 στην αστοχία 300 μείον σίγμα σε που είναι 180 είναι 120. Άρα το α που είναι δέλτα γιου δια δέλτα σίγμα 1, είπαμε ότι το α είναι δέλτα γιου δια δέλτα σίγμα 1, γιατί για το δέλτα σίγμα 3 είναι 0, είπαμε. Είναι 90 δια 120, 0,75. Οπότε μόλις βρήκα το α εδώ, θα βάλω το α εδώ πέρα, αυτά εδώ τα ξέρω, το δέλτα σίγμα 1 το ξέρω, είπαμε είναι το δέλτα σίγμα 1, είπαμε πόσο είναι, είναι 120. Και θα βρω το νηφί, οπότε από το νηφί θα βρω το φι. Να λοιπόν τον υφή, εφαρμόζω λοιπόν αυτήν εδώ τη σχέση με α 0,75, φαίνεται εδώ η σχέση, βρίσκω νηφή 2, οπότε το φι είναι 30 μοίρες. Εντάξει. Πάω τώρα στη δεύτερη δοκιμή. Στη δεύτερη δοκιμή τώρα πλέον ξέρω το α. Το δέλτα σίγμα 1, επίσης το ξέρω, είναι 590-350. Το δέλτα σίγμα 1 είναι 590-350 στη δεύτερη δοκιμή. Άρα το δέλτα σίγμα 1 είναι 240. Τώρα όμως ξέρω και το α, που είναι 0,75. Άρα το δέλτα γιου είναι α επί δέλτα σίγμα 1, 0,75 επί 240, 180. Άρα αυτή η πίεση πόρων που θέλω είναι 180. Ωραία. Τώρα, λέω ότι να βρω την αστράγγιστη διατμητική αντοχή, το σε γιου δηλαδή, των δοκιμίων 1 και 2. Και λέω γιατί τα δοκίμια αυτά έχουν διαφορετική τιμή του σε γιου. Λοιπόν, το σε γιου στην πρώτη δοκιμή, δοκίμιο 1, το σε γιου, είναι σίγμα 1 στην αστοχία, μείον σίγμα 3 στην αστοχία, δια 2. Προηγουμένως είχα γράψει σίγμα 1 το νούμενο, μείον σίγμα 3 το νούμενο, αλλά αποδείξαμε πιο πριν ότι το σίγμα 1 το νούμενο, μείον σίγμα 3 το νούμενο, είναι ίσο με το σίγμα 1 μείον σίγμα 3. Πριν στο χαρτί σας το απέδειξα. Άρα λοιπόν παίρνω και το σίγμα 1 μείον σίγμα 3 που είναι 300 μείον 180 πρώτη δοκιμή. Δια 2 δηλαδή 60. Άρα το σε γιου στην πρώτη δοκιμή είναι 60 κιλοπασκάλ. Στη δεύτερη δοκιμή είναι πάλι 590 μείον 350 δια 2 είναι 120.
Γιατί το σε U είναι διαφορετικό στις δύο δοκιμές? Η απάντηση είναι ότι οι δύο δοκιμές έχουν στερεοποιηθεί σε άλλες τάσεις. Πράγματι, η πρώτη δοκιμή έχει στερεοποιηθεί σε ενεργό τάση 150 kPa, ενώ η δεύτερη δοκιμή έχει στερεοποιηθεί σε μεγαλύτερη τάση. Όταν ένα δοκίμιο στερεοποιείται σε μεγαλύτερη τάση, αυξάνει η αντοχή του, οπότε αυξάνει και η διατμητική αντοχή του. Πράγματι, λοιπόν, το δεύτερο δοκίμιο έχει διπλάσια διατμητική αντοχή, γιατί έχει διπλάσια ενεργό τάση. Δεν είναι απαραίτητο πάντοτε το διπλάσια ενεργό στάση να δίνει διπλάσια διατμητική αντοχή, μόνο αν είναι κανονικά στερεοποιημένο. Αν είναι κανονικά στερεοποιημένο το έδαφος, ισχύει ευθεία αναλογία. Στα υπερστερεοποιημένα δεν ισχύει ευθεία αναλογία, αλλά πάλι όσο αυξάνει η τάση στερεοποίησης, αυξάνει και η διατμητική του αντοχή. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση. Και στο τρίτο σημείο λέει, εάν το δοκίμιο, το τρίτο ερώτημα, εάν το δοκίμιο 1 μετά τη στερεοποίηση στην τριαξονική κυψέλη είχε υποβληθεί σε αξονική φόρτιση υποστραγγισμένες συνθήκες, να υπολογιστεί η τάση στην αστοχία. Και πού οφείλεται, λέει, το γεγονός ότι είναι διαφορετική από τη τιμή της σίγμα α της αστράγγιστης δοκιμής? Προφανώς η απάντηση είναι ότι οφείλεται στο ότι η μία είναι στραγγισμένη και η άλλη είναι αστράγγιστη. Εντάξει. Και λέει ποια είναι μεγαλύτερη και γιατί. Εξαρτάται από το α. Άμα το α είναι θετικό, είπαμε ότι η στραγγισμένη έχει μεγαλύτερη αντοχή. Εδώ λοιπόν σας υπολογίζει για το δοχείο α, για το δοκίμιο α, υποστραγγισμένες συνθήκες, το U0 είναι 30 kPa, σταθερό, έτσι, ήταν 180-150. 180-150, αυτή η διαφορά είναι το U0. Εντάξει, 180-150 είναι το U0. Λέω, έχω τη στραγγισμένη φόρτιση, άρα σίγμα το νούμενο 1 είναι σίγμα 3 το νούμενο επί νηφί, επί τα εφαπτωμένη τετράγωνος 45 συν φι δεύτερα, δηλαδή σίγμα σε επί νηφί, γιατί αυτό είναι ίδιο με εκείνο, οπότε το φι είναι 30 μοίρες, το νηφί βγαίνει 3, άρα το σίγμα 1 το νούμενο α βγαίνει 150 επί 3, 450. Εντάξει, άρα η ενεργό στάση στην αστοχή είναι 450. Και η ολική τάση στην αστοχία είναι 450 συν 30 που είναι το U0, 480. Και βγαίνει ότι η τιμή της σίγμα 1 480 είναι αρκετά μεγαλύτερη της αστράγγιστης τιμής που ήταν 300. Γιατί είπαμε ότι στην αστράγγιστη φόρτιση αναπτύσσονται θετικές πιέσεις πόρων οι οποίες μειώνουν την αντοχή. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα. Διαβάστε το μετά, παιδιά, γιατί τέτοια παραδείγματα μπαίνουν στο διαγώνισμα, έτσι. Θα κάνετε την επόμενη εβδομάδα τέτοιες ασκήσεις αντίστοιχες. Απλώς τώρα διαβάστε αυτά, τα λέω λίγο βιαστικά, αλλά αυτή είναι η λογική. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι κάνω. Το δεύτερο παράδειγμα λέει το εξής. Σε 3, λέει, πανομοιότυπα δείγματα αργυλικού εδάφους. Με ακούτε, έτσι? Δεν μιλάει κανένας. Εντάξει. Ναι, με ακούτε, αλλά δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Ελπίζω. Θα τα ξαναδιαβάσουμε. Να τα ξαναδιαβάσετε, παιδιά. Έτσι. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά, αναμφισβήτητα. Δηλαδή, πραγματικά αξίζει. Εγώ θα τις ανεβάσω στο διαδίκτυο αμέσως αυτές τις διαλέξεις. Έτσι, οπωσδήποτε πρέπει να τις ακούσετε αρκετές φορές για να τις καταλάβετε. Εντάξει. Εδώ λοιπόν έχω 3 πανομοιότυπα δείγματα, λέει, αργυλικού εδάφους, στα οποία εκτελέστηκαν οι δοκιμές διάτμισης με τις εξής τάσεις. Πρώτη δοκιμή αυτή εδώ, δεύτερη δοκιμή αυτή εκεί, τρίτη δοκιμή αυτή εκεί. Η πρώτη δοκιμή είναι μία τριαξονική δοκιμή στραγγισμένη. Η δεύτερη δοκιμή είναι μία τριαξονική αστράγγιστη. Τριαξονική είπαμε τι είναι, αυτή με το κυλινδρικό δείγμα που έχει τη λαστιχένια μεμβράνη γύρω γύρω, έτσι. Άρα λοιπόν, στραγγισμένη τριαξονική, αστράγγιστη τριαξονική και μία στραγγισμένη απλή διάτμιση. Και σας δίνει για τη στραγγισμένη τριαξονική την ολική τάση στερεοποίησης, την κατακόρυφη, την οριζόντια που είναι ίδια, και την πίεση πόρων. Άρα καταλαβαίνετε ότι η ενεργό στάση είναι 150, 200-50. Στην αστράγγιστη πάλι τα ίδια, 200-50. Δηλαδή το στραγγισμένο δείγμα και το αστράγγιστο δείγμα έχουν στερεοποιηθεί στην ίδια ενεργό τάση, 150 kPa. Και μετά κάνω μία στραγγισμένη και μία αστράγγιστη. Η στραγγισμένη, λέει, έχει κατακόρυφη τάση στην αστοχία, το σίγμα 1 δηλαδή στην αστοχία,
Αυτό είναι το σίγμα 1α ή το σίγμα 1F, το ολικό όμως, ολικό αυτό εδώ. Λέει ότι είναι 535 το στραγγισμένο και 386 το αστράγγιστο. Μόλις δείτε εσείς ότι το αστράγγιστο είναι πιο μικρό από το στραγγισμένο, καταλαβαίνετε ότι το α είναι θετικό, έτσι αμέσως. Λέει το οριζόντιο ότι είναι 200 παραμένει σταθερό. Θυμάστε, το σίγμα 3 δεν το αλλάζουμε. Το σίγμα 3 ήταν 200 όπως φαίνεται εδώ και στην αστοχία παραμένει 200. Έτσι γίνεται η τριαξονική δοκιμή. Τώρα λέει τη διατμητική τάση, δεν βάζουμε διατμητική τάση στην τριαξονική δοκιμή, βάζουμε μόνο ορθές τάσεις. Έτσι. Προσοχή όμως, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει διάτμιση. Δεν υπάρχει διάτμιση στο οριζόντιο και στο κατακόρυφο επίπεδο, που είναι κύρια επίπεδα. Σε λοξό επίπεδο, στο επίπεδο της αστοχίας, προφανώς υπάρχει διάτμιση. Απλώς δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς δεν επιβάλλουμε διατμητική τάση, επιβάλλουμε τις ορθές τάσεις, αυτή τη σίγμα βα που είναι η σίγμα 1α, αυτή εδώ, και τη σίγμα 3α που είναι αυτή εδώ, την ολική. Εντάξει. Και στην στραγγισμένη δοκιμή λέει ότι η πίεση πόρων είναι 50. Γιατί είναι 50? Διότι είναι ίδια με την αρχική. Αυτό σημαίνει στραγγισμένη. Στραγγισμένη σημαίνει ότι το 50 δεν αλλάζει, παραμένει 50. Στην αστράγγιστη όμως δεν σας δίνει εδώ την πίεση πόρων, προφανώς σας τη ζητάει να τη βρείτε. Δεν θα είναι 50. Τώρα θα είναι μεγαλύτερη από το 50 ή μικρότερη από το 50. Η απάντηση είναι θα είναι μεγαλύτερη από το 50. Γιατί εδώ εγώ είδα ότι στην αστράγγιστη δοκιμή είχα μικρότερη αντοχή από τη στραγγισμένη. Άρα, μα έχω μικρότερη αντοχή, σημαίνει ότι αναπτύσσονται θετικές πίεσεις πόρων. Άρα, η πίεση πόρων εδώ στην αστοχία θα είναι μεγαλύτερη από το 50. Εντάξει, γιατί αυτό μικραίνει. Αν εδώ μεγάλωνε, θα ήταν μικρότερη από το 50 η πίεση πόρων. Ωραία. Και κάνω λέει και μια στραγγισμένη απλή διάτμιση, όπου είναι η αρχική κατακόρυφη 350, η αρχική οριζόντια 250, η πίεση πόρων 50 και κατά την αστοχία η κατακόρυφη και η οριζόντια παραμένουν ίδιες, αν θυμάστε από το προηγούμενο μάθημα, στην απλή διάτμιση η κατακόρυφη τάση και η οριζόντια τάση παραμένουν ίδιες. Η πίεση πόρων παραμένει ίδια γιατί είναι στραγγισμένη η δοκιμή, το 50 παραμένει 50 και εγώ επιβάλλω μια διατμητική τάση στην αστοχία που είναι 125. Αυτή είναι η απλή διάτμιση. Στην απλή διάτμιση μια διατμητική τάση επιβάλλω. Έτσι, αυτό το 125. Και λέει να υπολογιστούν οι παράμετροι διατμικής αντοχής της αργύλου, ο συντελεστής α, που θα είναι θετικός όπως είπαμε, και αν πρόκειται λέει για προφορτισμένη άργυλο ή κανονικά στερεοποιημένη άργυλο, επειδή είναι θετικό θα είναι κανονικά στερεοποιημένη άργυλο, θα το δείτε. Ωραία. Ξεκινάω λοιπόν το εξής. Από αυτά εδώ τα νούμερα, βρίσκω από τη στραγγισμένη τριαξονική δοκιμή, κάνω καταρχήν τη στραγγισμένη τριαξονική δοκιμή. Βρίσκω το σίγμα, μάλλον ξέρω το σίγμα β στην αστοχία ότι είναι 535. Το οριζόντιο είναι 200 και η πίεση πόρων είναι 50. Άρα βρίσκω την κατακόρυφη ενεργό που είναι 535-50, την οριζόντια ενεργό που είναι 200-50, 150 και βρίσκω μετά το σίγμα 1 το νούμενο. Θέλω να βρω το κέντρο του κύκλου, θα μου πείτε τελείωσε, να βρίσκω το σίγμα 1 το νούμενο, αυτό είναι 485 και αυτό είναι 150. Να λοιπόν, φτιάχνω ένα κύκλο με 435 ένα άκρο και 150 το άλλο άκρο. Είναι ο κόκκινος κύκλος. Άρα με το 485 και το 150 φτιάχνω αυτόν τον κύκλο, εδώ πέρα. Ωραία. Βρίσκει εδώ στη συνέχεια βρίσκει την ακτίνα του κύκλου και το κέντρο του κύκλου. Το κέντρο του κύκλου είναι ένα δεύτερο κατακόρυφη και οριζόντια τάση και η ακτίνα του κύκλου είναι ένα δεύτερο κατακόρυφη μείον οριζόντια τάση. Εντάξει, λέει το κέντρο του κύκλου είναι εδώ στο 317 και η ακτίνα του είναι 167. Δεν μας πολύ χρειάζονται αυτά. Αυτά τα δύο άκρα μας χρειάζονται για να ζωγραφίσουμε τον κύκλο. Αυτός ο κύκλος είναι κύκλος αστοχίας. Άρα αυτός ο κύκλος εφάπτει στην περιβάλλουσα. Μόνο που το υλικό αυτό έχει και σέκεφη, άρα μόνο με τον ένα κύκλο δεν μπορώ να φέρω την περιβάλλουσα. Αν το υλικό δεν είχε σε, τότε θα ήταν εύκολο. Από την αρχή των αξώνων θα έφερνα μια εφαπτωμένη στον κόκκινο κύκλο. Ωραία. Αλλά τώρα ξέρω ότι έχει και σε. Και πώς το καταλαβαίνω ότι έχει σε, γιατί μου έχει δώσει και μια άλλη δοκιμή, μου έχει δώσει και την αστράγγιστη δοκιμή. Για να δούμε λοιπόν με την αστράγγιστη δοκιμή τι μπορούμε να βγάλουμε. Α, όχι, πήρα την στραγγισμένη απλή διάτμιση. Μετά παίρνω λοιπόν τη στραγγισμένη απλή διάτμιση. Χρησιμοποιώ την τρίτη δοκιμή εδώ πέρα. Λέω, από τη στραγγισμένη απλή διάτμιση
Θυμάστε, ο αρχικός κύκλος είπαμε ότι είναι 350 και 250. Άρα ο αρχικός κύκλος είναι αυτός εδώ πέρα ο διακεκομένος. Όπου αυτό το άκρο εδώ είναι το 300 και αυτό είναι το 200. Γιατί η ολική τάση είναι 350 η κατακόρυφη. Η ενεργός είναι 350 μείον 50, 200, 300. Βλέπετε, τα κάνω εδώ. 350 μείον 50, 300. Και 250 μείον 50, 200. Άρα ο κύκλος των ενεργών τάσεων, ο αρχικός, είναι αυτός εδώ ο διακεκομένος. 300 και 200. Όταν εγώ βάλω, εδώ πάλι υπολογίζει την ακτίνα και το κέντρο. Όταν εγώ βάλω τη διατμητική τάση, μου λέει ότι η διατμητική τάση στην αστοχία είναι 125. Άρα εγώ θα πάρω αυτό το μήκος εδώ πέρα που είναι 125, τούτο εδώ το μήκος. Άρα από τον κύκλο αυτό θα φέρω αυτό το μήκος 125 και θα πάρω αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο εδώ πέρα είναι στον κύκλο τον μαύρο, ο οποίος κύκλος ο μαύρος είναι ομόκεντρος με τον διακεκομένο και είναι κύκλος αστοχίας. Άρα ζωγραφίζω και το μαύρο τον κύκλο, που είναι ο δεύτερος κύκλος αστοχίας που προκύπτει από τη στραγγισμένη απλή διάτμηση. Οπότε έχω τον κόκκινο κύκλο αστοχίας που είναι από τη στραγγισμένη τριαξονική, τον μαύρο κύκλο αστοχίας που είναι από τη στραγγισμένη απλή διάτμηση και φέρνω κοινή εφαπτωμένη. Βλέπετε στον μαύρο και στον κόκκινο που είναι αυτή εδώ η κοινή εφαπτωμένη και προκύπτει ότι το σε είναι 14,75 και το φ είναι 29,14. Τώρα, αν το κάνατε γραφικά, δεν θα βρίσκατε αυτές τις ακρίβειες, αλλά εδώ το έχει υπολογίσει αναλυτικά, από την τριγωνομετρία, πόσο είναι το σε και το φ. Εντάξει, εσείς μπορείτε να κάνετε γραφικές λύσεις στην επίλυσή σας. Και εντάξει, δεν θα έχετε μεγάλη ακρίβεια, αλλά άμα κάνετε ένα καλό σχήμα, θα έχετε μια εύλογη ακρίβεια. Ωραία. Πάμε τώρα στην αστράγγιστη τριαξονική δοκιμή. Δηλαδή, από τη στραγγισμένη τριαξονική και από τη στραγγισμένη απλή διάτμηση, βρήκαμε το σε και το φ της αργύλου. Πάμε τώρα να δούμε από την αστράγγιστη τριαξονική να βρούμε την πίεση πόρων που μας ζητάει. Να υπολογιστεί λέει ο συντελεστής υπερπίεσης πόρων, το α δηλαδή, και το ΔΕΛΤΑΓΙΟ βεβαίως που δεν μας το δίνει. Κοιτάξτε τι κάνω τώρα. Στην αστράγγιστη τριαξονική δοκιμή έχω την ολική τάση 386, έχω την οριζόντια που είναι 200 και βρίσκω το ΔΣ1 που είναι η ολική τάση στην αστοχία, δηλαδή 386, μείον την αρχική ολική τάση που είναι 200, αυτό εδώ το 200. Άρα το δέλτα σίγμα 1 είναι 386 μείον 200 είναι 186. Το δέλτα σίγμα 3 είναι 0. 200 μείον 200, 0. Ωραία. Οπότε η ενεργός τάση είναι 386 μείον την πίεση πόρων που δεν την ξέρω. Η οριζόντια ενεργός τάση είναι 200 μείον την πίεση πόρων που δεν την ξέρω. Όμως το δέλτα U από τον τύπο αυτό είναι δέλτα σίγμα 3 μείον α επί δέλτα σίγμα 1 μείον δέλτα σίγμα 3, αλλά το δέλτα σίγμα 1 το ξέρω, το έχω υπολογίσει. Το δέλτα σίγμα 1 είναι 186 και το δέλτα σίγμα 3 είναι 0. Άρα εφαρμόζω αυτόν τον τύπο και βρίσκω το δέλτα U. Το δέλτα U βγαίνει 78,47. Άρα υπολογίζω το α πλέον, άρα αφού ξέρω το δέλτα U είναι 78,47 και το δέλτα σίγμα 3 είναι 0 και το δέλτα σίγμα 1 είναι 186, μπορώ να βρω το α που είναι 0,42. Εντάξει. Αυτά. Και υπολόγισα λοιπόν το α και λέω ότι αφού είναι 0,42 είναι ελαφρά υπερστερεοποιημένη άργυλος, γιατί άμα βρείτε εκείνο τον πίνακα, στο 0,75 περίπου είναι κανονικά στερεοποιημένη. Αρνητικές τιμές είναι εντόνως υπερστερεοποιημένοι, το 0,42 είναι κάτι λιγότερο από το 0,75, άρα είναι ελαφρά υπερστερεοποιημένοι. Ωραία. Άρα λοιπόν κάναμε και δύο παραδείγματα από αστράγγιστη φόρτιση. Αυτά είναι γενικά δύσκολα θέματα, έτσι, δύσκολα θέματα. Κάτσετε λοιπόν να τα διαβάσετε και αν θέλετε να μου γράψετε απορίες. Ωραία.